Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Παρά το ότι η φετινή χρονιά επικρατούν οι εορτασμοί και τα αφιερώματα για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, εν τούτης δεν είναι δυνατόν να μην αφιερώσουμε και μια εκπομπή στη μεγάλη εξόρμηση των Βαλκανικών πολέμων. Έχουμε μαζί μας τον αγαπητό κύριο Φώτη Στρατόπουλο, συγγραφέα της εκπληκτικής τριλογίας «Επρόσδια της Λόχης», ιστορικό ερευνητή, χημικό επιχειρηματία. Κύριε Στρατόπουλε, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Πολύ καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας και είναι μεγάλη μας τιμή. Δική μου η χαρά. Διάβασα το πρώτο βιβλίο από την εκπληκτική τριλογία. Μπορώ να πω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορώ να το διαβάσω και στα μικρά μου παιδιά. Εύκολο, κατανοητό. Για τα παιδιά γράφτηκε. Για τα παιδιά και για όσους δεν τρελαίνονται να διαβάζουν ιστορία. Γι' αυτό έχει γραφτεί κάπως σαν μυθιστόρημα, έτσι ώστε να μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον. Σωστά. Παρόλο που ιστορικά είναι απόλυτα ακριβές. Αυτό και μάλιστα και λεπτομέρειες είναι μόνο ακριβές. Ωραία. Ωραία. Πόσο καιρό σας πήρε να το συγγράψετε? Το πρώτο βιβλίο πήρε 4 μήνες, δηλαδή με όλα τα στοιχεία μαζεμένα, 4 μήνες με πολύ ξενύχτη. Δουλεύοντας βράδυ κάθε μέρα, γύρω στα 10 με 7 το πρωί, να μην χτυπάνε τηλέφωνα. Ωραία. Εγώ πρέπει να πω ότι αυτός που θα διαβάσει το πρώτο βιβλίο, γιατί τα άλλα δεν τα έχω διαβάσει ακόμα, πρέπει να φροντίσει να ξεκινήσει να το διαβάσει νωρίς το απόγευμα, έτσι ώστε να έχει ώρες μπροστά. Θέλει ώρες. Θέλει ώρες. Ωραία. Τι ήταν αυτή η Βαλκανική πόλεμη, κύριε Στρατόπουλε? Είναι κάτι που δεν έχουμε διδαχθεί. Ναι, και πολύ κακός. Δηλαδή, στην εποχή μας έχουμε φτάσει να μιλάμε όλο για ήττες. Ακόμα και για το 21, πιο πολύ μιλάμε για εμφύλιο και για τι έγινε στην Τρίπολη, και. Παρά για την ουσία του 21, που είναι που ξεσηκώθηκε ένας λαός και κατάφερε να αποκτήσει την ελευθερία του. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Βαλκανικούς. Εκεί υπάρχει μια αποσιώπηση γενικώς, παρόλο που είναι η εποχή στην οποία διπλασιάστηκε η Ελλάδα. Δηλαδή, μιλάμε για 400 χρόνια σκλαβιάς. Και ξεχνάμε ότι υπήρχαν περιοχές που έχουν η Θεσσαλονίκη που ήταν 500 χρόνια σκλαβιάς και όχι 400. Γιατί οι περιοχές αυτές έχουν μόλις 107, 109 χρόνια ελευθερίας. Δηλαδή δεν ελευθερώθηκε το 1821 η Θεσσαλονίκη. Έτσι, το ξέρουμε αυτό. Σωστά. Η Βαλκανική είναι, για μένα τουλάχιστον, η πιο σημαντική περίοδος της νεότερης ελληνικής ιστορίας μετά το 1821. Γιατί είναι η εποχή που όχι απλά διπλασιάστηκε η Ελλάδα, αλλά έγινε τελικά ένα κράτος που μπορούσε να σταθεί ικανοποιητικά μόνο του. Πιο πριν θέλαμε βοήθεια και ξανά βοήθεια και δώσ' του βοήθεια, γιατί ήμασταν ελλειμματικοί σε όλα. Αυτό μπορεί κάποιος να το καταλάβει, εάν προσπαθήσει να αποτυπώσει στο χάρτη έτσι, τα θέλω των γειτόνων, ουσιαστικά τι ψάχνουν οι γείτονες? Να ακυρώσουν τους Βαλκανικούς πολέμους. Αυτό ψάχνουν σήμερα. Σωστό. Σωστό. Και όχι μόνο τους Βαλκανικούς, γιατί αυτοί έχουν χάσει αυγά και πασχάλια. Δηλαδή, ξεκινώντας από το 11, ένα χρόνο πριν τους Βαλκανικούς, ξεκίνησαν χάνοντας τότε την Λιβύη και τα Δωδεκάνησα. Τους τα πήραν οι Ιταλοί. Ναι, δεν το είχα υπόψη με αυτό. Η Ελλάδα μέχρι πού έφτανε? Στην παραμονή. Έφτανε μέχρι τα Μελούνα που λέμε, δηλαδή λίγο πάνω από τη Λάρισα. Άρα, τα βουνά πάνω από τη Λάρισα. Μάλιστα. Μέχρι λίγο πάνω από τη Λάρισα, και στη γραμμή. Μέχρι την Άρτα. Στη γραμμή που λέμε Αμβρακικού. Πώς το λέμε? Προς Βελεστίνο. Μπράβο. Αυτή τη γραμμή. Ναι, ναι. Χωρίς τα Εφθάνησα. Τα Εφθάνησα δικά μας, όχι. Τα Εφθάνησα τα είχαμε. Α, ήταν δικά μας. Ναι. Και τα είχαμε μάλιστα, τα Εφθάνησα ήταν κατά κάποιο τρόπο η πρίκα, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, του βασιλιά του Γεώργιου του Πρώτου. Μπράβο, ναι, σωστά. Ήταν το παζάρεμά του, δηλαδή, για να έρθει να δεχθεί να γίνει βασιλιάς. Ότι θα μου δώσει καθά. Λοιπόν, και ήταν, εκεί ήταν το περίεργο, ότι είχαμε την Κέρκυρα, για παράδειγμα, η οποία έφτανε πάνω, πολύ μακριά από τα σύνορά μας τα τότε. Αδριατική, και αν το καλοσκεφτείς, όλα σχεδόν τα Εφθάνησα ήταν πολύ πιο βόρεια από την Άρτα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, όσον αφορά το Αιγαίο, εκεί είχαμε μόνο τις Κυκλάδες. Δεν είχαμε ούτε τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ούτε τα Δωδεκάνησα, ούτε την Κρήτη. Σωστά.
Με όλα τα παιχνίδια που παίζονται τώρα έτσι, αυτά με την Edge House και τα λοιπά, δεν τα είχαμε τότε. Δεν τα είχαμε απελευθερώσει ακόμα. Τι να παίξεις, όλα αυτά τα hot spot τώρα που είναι. Μην πω με τα μέσα που είχαμε τότε, τι μπορούσαμε να παίζουμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια Ελλάδα που έφτανε μέχρι τη Μελούνα, μέχρι τη Λάρισα. Έτσι, η Ελλάδα της Μελούνας που λένε. Η Ελλάδα της Μελούνας που λένε. Και να πούμε και κάτι εδώ, ότι και αυτό το χρωστάμε. Το χρωστάμε στις μεγάλες δυνάμεις, γιατί το 1897, με τον πόλεμο που στην ιστορία μας πέρασε ως ατυχής, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένας βλακώδης πόλεμος, καταφέραμε να χάσουμε την Θεσσαλία και να φτάσουν οι Τούρκοι μέχρι την Λαμία. Μέχρι το Δαμαγκό. Έτσι. Αυτά μας επιστράφηκαν χάρη στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, τις 6 μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες από κοινού μας έδωσαν τα χρήματα, πίεσαν την Τουρκία να δεχθεί αποζημίωση και να επιστρέψει τα εδάφη και μας δάνεισαν τα χρήματα για να πλώσουμε στην Τουρκία την αποζημίωση. Αυτό από την άλλη μεριά είχε σαν αποτέλεσμα να μπούμε στον λεγόμενο διεθνή οικονομικό έλεγχο, γιατί όταν σου δανείζω λεφτά, κάποτε πρέπει να τα πάρω πίσω. Έτσι δεν είναι ότι σ' αγαπώ και στα χάρισα. Σ' αγαπώ μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή, σ' αγαπώ να σε δανείσω να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν είμαι φιλόπτωχο ταμείο. Οπότε λοιπόν έγινε ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, που ήταν 10 φορές σκληρότερος από το μνημόνιο. Ναι. Με τη διαφορά ότι φαίνεται ότι τότε είχαμε περισσότερο μυαλό, με αποτέλεσμα να πάει καλά η οικονομία και μάλιστα τόσο καλά που η δραχμή ανατιμήθηκε στην πορεία αυτή και το ωραίο είναι ότι ενώ κάποια εποχή ήταν μια δραχμή, ένα γαλλικό φράγκο η ισοτιμία, ασημένια δραχμή, ασημένιο γαλλικό φράγκο, γιατί όχι, στη τελευταία ανάλυση το ίδιο βάρος είχαν σε ασήμ, στο τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου είχαμε ξεπεράσει κατά 15% το γαλλικό φράγκο. Α, μάλιστα, δεν είναι γνωστά αυτά. Δεν το ήξερα. Καλό. Πολύ καλό. Και γενικά, ο διεθνής οικονομικός έλεγχος είναι αυτός που μας επέτρεψε να έχουμε μια οικονομία που από την καταστροφή και τη χρεοκοπία του 1998 έφτασε στο να αγοράσει και να εξοπλιστεί η Ελλάδα από την αρχή για να μπορεί να κάνει τους πολέμους του 12. Γιατί κακά τα ψέματα, οι πόλεμοι του 12 δεν κερδίθηκαν με τον ηρωισμό. Με τον Αβέροφ κερδίθηκαν που κόστιζε χρήματα, με τα Τουφέκα τα Μάλιχερ που κόστιζαν χρήματα. Με τα 100.000 μάλιστα. Με τα Σνάιντερ που κόστιζαν χρήματα, με στολές καινούριες που κόστιζαν χρήματα, έτσι. Σωστό. Και είχαμε, μπορώ να πω, το πιο καλά εξοπλισμένο στρατό της εποχής, έτσι. Είναι κάτι που είπαμε, ήμασταν καλεσμένοι σε μια εκπομπή στον Έρωτα Ελευθερίας του Ανδρέα του Νικολόπουλου και του Δημήτρου Βεβελή στις 2 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Με τον κύριο Γρήβα, τον κύριο Καραβίδα και την κυρία Τσουκαλά. Και ήταν κάτι που είχαμε πει αυτό, ότι σε αυτό δεν δίνουμε πολύ, αυτή τη γωνία δεν τη φωτίζουμε πολύ. Δηλαδή, όταν κάναμε τις πολύ μεγάλες νίκες μας, είχαμε τεχνολογική υπεροχή Βαλκανικούς. Βέβαια. Σε αντίθεση με το 97, που εμείς πήγαμε με γκράδες και οι Τούρκοι με γκράδες, ναι. Μάουζερ, έτσι. Τα μάουζερ, επαναληπτικά Μάουζερ. Και εμείς πήγαμε, σωστό, και εμείς πήγαμε με την γκράδες. Σωστό. Σωστό. Ενώ στους Βαλκανικούς είχαμε καλύτερο εξοπλισμό από τους άλλους. Ακόμα και στο ναυτικό. Δηλαδή, παρόλο που μιλάμε για τουρκικά θορυκτά και ιστορίες τέτοιες, και άμα τα βάλεις κάτω, σου φαίνονται και πολλά και τα κανόνια και, και οι τόνοι και όλα αυτά. Στην πραγματικότητα, τρίχες. Με ποια έννοια τρίχες? Πρόκειται για παλιά θορυκτά, με πυροβόλα πολύ αργά, καθόλου ταχυβόλα, με πολύ χαμηλή ταχύτητα δηλαδή στη βολή και πολύ χαμηλή ακρίβεια. Γι' αυτό και βαράγαν. Ναι, βαράγαν. Που δεν έπαιζε ρόλο καν το διαμέτρημα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μπορεί να είχαν πυροβόλα που να είχαν μεγαλύτερο διαμέτρημα από τον Αβέροφ. Μεταξύ μας και τα ψαρά και οι σπέτσες, τα δικά μας είχαν μεγαλύτερο και η ύδρα είχαν μεγαλύτερο διαμέτρημα από τον Αβέροφ. Αλλά αυτό δεν σήμαινε τίποτα, γιατί ήταν ένα παλιάς τεχνολογίας πυροβόλο που ήταν βάσταυλο να γεμίσω. Και μετά κάτσε να σημαδέψω. Ενώ... Αυτά τα τρία πλοία τα γαλλικά. Που τα βρήκαμε, που τα αγοράσαμε. Ναι. Σε γελάς, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Τα γαλλικά και είναι αυτά τα πλοία. Αυτά τόσο, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, πολύ ναι. Καλά ήταν το 1897 αυτά. Μετά ήταν έτσι για να συμπληρώνουν το... Μάλιστα. Και είναι σε αυτά που αναφέρονται ο Μακρόν προχθές που υπογράψανε τη συνθήκη, τη συμφωνία. Σε αυτά αναφέρονταν, όχι στις φρεγάτες τις αντίστοιχες φραγάτες τώρα με τα αντίστοιχα ονόματα. Μάλιστα. Άρα μιλάμε τώρα, όταν λέμε Βαλκανικούς πολέμους, μιλάμε για ένα πόλεμο το οποίο από τη μια μεριά ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε δύο Βαλκανικούς πολέμους καταρχήν.
Στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο έχουμε τα χριστιανικά κράτη απέναντι στην Οθωμανική Τουρκία. Όταν λέω χριστιανικά κράτη, είναι η Ελλάδα, είναι η Βουλγαρία, είναι η Σερβία και το Μαυροβούνιο. Εντάξει, τα τέσσερα. Στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο είναι από τη μια μεριά η Βουλγαρία, από την άλλη είναι η Ελλάδα και η Σερβία, με αρκετή συνεννόηση μεταξύ τους. Κάποια στιγμή μπήκε στον πόλεμο και η Ρουμανία με το μέρος μας και έγινε τελώς η πλάστιγκα, όπως και η Τουρκία. Ο κόσμος δεν το φαντάζεται καν. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Στη διάρκεια του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου είχαμε μυστική διπλωματία με την Τουρκία. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό πέφτει από τα σύννεφα. Γίνονται με βάση τους κοινούς εχθρούς. Δεν γίνονται με βάση τους φίλους. Το καταλάβουμε κάποιοι. Εντάξει, συμμαχίζει με κάποιον γιατί έχει κοινούς εχθρούς. Εντυπωσιακό. Και έτσι για να πούμε και λίγο ονόματα, στα Γιάννηνα που ήταν ο Εσάτ Πασάς, ο αρχηγός εκεί, ο επιτελάρχης του που ήταν και γαμπρός του ήταν ο Βεχίμ Μπέης. Ναι. Αυτοί οι δύο λοιπόν είχαν συλληφθεί μετά την πτώση των Ιωαννίνων. Τους είχαμε σε ένα ξενοδοχείο στην Κηφισιά, κρατούμενους, όπως είχαμε και άλλους αξιωματικούς. Και κάποια στιγμή άρχισαν συνεννοήσεις. Και ρε παιδιά, ξέρω εγώ πώς μπορεί να σας χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, έτσι να... Για να μην τα απολογώ, ο Βεχίμ έκανε 3 ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη. Μυστικά. Α, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Και το ωραίο είναι ότι πήρε και προαγωγή. Ξεκίνησε Μπέης και γύρισε Πασάς. Πήρε και προαγωγή. Οι πατρίς ευγνωμονούσαν, λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ο πρώτος Βαλκανικός ξεκίνησε 5 Οκτωβρίου του 1912. Με το παλιό, ναι. Ναι, ναι. Το 1912. Έτσι. Ενώ ο δεύτερος ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013. Τα 16 με 17 Ιουνίου. Ωραία. Δηλαδή, επιτέθηκαν οι Βούλγαροι νύχτα, κοντά στα μεσάνυχτα της 16 προς 17 Ιουνίου. Και βάστηξε ένα μήνα ο δεύτερος. Δηλαδή, 17 προς 18 έγινε η ανακοχή του Ιουλίου. Σχεδόν ένα χρόνο ο πρώτος και ένα μήνα ο δεύτερος. Ναι, ο πρώτος βάστηξε μέχρι το Μάρτιο, μέχρι το Φλεβάρι, σχεδόν Μάρτι. Οπότε, εντάξει. 6 μήνες, εντάξει, δεν ήταν. 6 μήνες, ναι, αλλά βάστηκε πολύ. Ενώ ο δεύτερος ήταν πολύ γρήγορος και εντυπωσιακός όσον αφορά την σκληρότητά του. Ναι. Υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, έτσι, ένα παρασκήνιο που στην πολλά. Ιστορία που παίχτηκε, πολλά, για να μπούμε μέσα στον πρώτο Βαλκανικό, και αυτό ήταν μια συνέλευση υπό τον Βενιζέλο το Σεπτέμβριο του 1912, όπου εκεί έλαμψα για πρώτη φορά το άστρο του Κουντουριώτη, σωστό. Κοιτάξτε, η Ελλάδα ήθελε να μπει στον πόλεμο αυτόν. Δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία. Εντάξει. Κάποια στιγμή λοιπόν αρχίσαμε να έχουμε επαφές με τους Σέρβους αρχικά και μετά με τους Βούλγαρους. Είχαμε στείλει μάλιστα επάνω για διαπραγματεύσεις και το Μεταξά και διάφορους άλλους που ήταν καλά γατόνια. Νέοι αλλά ξυπνοί. Λογαγός ήταν το Μεταξά. Ναι, ναι. Είχε μόλις γυρίσει από το Βέλγιο, αν θυμάμαι καλά. Όχι η Γερμανία. Να προσέξουμε Γερμανία. Ένα πράγμα. Ότι όταν λέγαμε τότε επιτελείο και γενικό επιτελείο κλπ., δεν εννοούσαμε αυτό που εννοούμε σήμερα, την ηγεσία του στρατεύματος. Εννοούσαμε το επιτελείο του αρχιστρατήγου. Δηλαδή του βοηθού του. Σαν να λέμε, πώς είναι ο διευθυντής σε μια εταιρεία με τους γραμματείς του. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή εντελώς υψηλόβαθμοι. Είναι κατώτερη και ανώτερη αξιωματική, δεν είναι ανώτατη. Δεν έχει στρατηγούς δηλαδή σε αυτό το επιτελείο. Ο ανώτερος που υπήρχε ήταν ο Δαγκλής, για παράδειγμα, που ήταν σταγματάρχης τότε. Λοιπόν, και η Γάτη ήταν η Λοχαγή, που από αυτούς πέρναγε πολλή δουλειά. Γιατί ήταν και στα νιάτα τους και διαβασμένοι και μελετημένοι και μπορούσαν να κάνουν. Τι να κάνουν, όταν φτιάχνεις μια διαταγή επιχειρήσεων. Αυτό το πράγμα πρέπει να αναλυθεί σε επιμέρους κινήσεις και επιμέρους πράξεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πεις ότι πρέπει την άλλη εβδομάδα να είμαστε στη Βέρεια, ωραία, κάποιος πρέπει να φροντίσει να έχουμε και φαΐ όταν θα φτάσουμε στη Βέρεια. Ναι, σωστό. Απλά πράγματα. Κάποιος να φροντίσει να υπάρχουν και το υγειονομικό εκεί και φυσικά. Και πού θα κινηθούμε, και στις μονάδες καταρχήν που θα πολεμήσουν.
Πού θα πάει, μία που θα πάει, άλλη που θα στρατοπεδεύσουν, να μην μπλέξουν μεταξύ τους, να μην μπλεχτούν στον δρόμο, ποια δρομολόγια θα ακολουθήσουν. Γιατί φαντάσου ότι ήθελες να πας στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο από δρόμους, κατσικόδρομους και καρόδρομους, όταν λέγαμε αμαξιστός δρόμος που ήταν το χάι της εποχής, εννοούσαμε εκεί μπορούσαν να διασταυρωθούν δύο άμαξες. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή ένα χωματόδρομο, στον οποίο μπορούσαν να διασταυρωθούν δύο άμαξες, τόσο ήταν το πλάτος του. Εντάξει. Αυτό ήταν ο αυτοκινητόδρομος της εποχής. Γι' αυτό και οι μετακινήσεις βασικά δεν γινόντουσαν οδικά. Γινόντουσαν είτε με πλοίο, είτε αν υπήρχε με τρένο. Ήταν πολύ πιο γρήγορες. Από εκεί πέρα τώρα, όταν έχεις ένα ολόκληρο στρατό, παράδειγμα έχεις 6 μεραρχίες και θες να τις προωθήσεις, δεν θα πάνε όλες από τον ίδιο δρόμο, γιατί κάτσε και σκέψου, 100.000 άνθρωποι, να τους βάλεις σε μια γραμμή, ανά τέσσερις, σε τετράδες, 25.000 τετράδες. 25.000 τετράδες με ένα μέτρο μεταξύ τους διαφορά είναι 25.000 μέτρα, 25 χιλιόμετρα. Δηλαδή, όταν ο μπροστινός είναι στο σημείο Α, ο τελευταίος είναι 25 χιλιόμετρα πίσω. Αυτό σε ώρες πορείας είναι 4 ώρες πορείας. Δηλαδή, αν ο μπροστινός εμπλακεί στη μάχη, ο τελευταίος για να εμπλακεί θέλει 4 ώρες, έτσι. Σωστό. Άρα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να φτάνει κάπου σχεδόν ταυτόχρονα, όσο γίνεται τέλος πάντων πιο συγκροτημένα, ώστε να μείνει ο ένας πίσω από τον άλλον και κυρίως επειδή είμαστε και Έλληνες και δεν κρατάμε ποτέ το βήμα στη γραμμή. Είναι τροβερό. Πάντα θέλαμε και ώρα για να συγκρότηση. Ναι. Γιατί περπατάγαμε λες και πηγαίναμε εκδρομή. Δηλαδή προσπέρναγε ο ένας τον άλλον, ο ένας λόγος προσπέρναγε τον άλλον, το ένα τάγμα λιγάκι, αν και εκεί αφήναν αποστάσεις. Εκεί δεν πολύ μπλεκόντουσαν. Αλλά σε επίπεδο δημιουργία, σε επίπεδο ομάδα, σε επίπεδο λόχου, που χάσαμε τους δικούς μας. Λοιπόν, έπρεπε να κάτσουμε να τους βρούμε φτάνοντας. Αυτά όλα είναι επιτελική δουλειά. Σωστό. Ξέρεις, ένα πράγμα που δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα είναι το εξής, ότι την εποχή εκείνη οι απώλειες μη μάχης ήταν μεγαλύτερες από τις απώλειες μάχης. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο να έχεις τόσο πολύ στρατό και να μην σου αρρωστήσουν, να μην σου πεθάνουν οι μισοί και τέτοια πράγματα. Φαντάσου ότι έχεις 100.000 ανθρώπους σε περιορισμένο σχετικά χώρο. Πού τρώνε, πού πίνουν, πού κάνουν, πού αφοδεύουν, πού αυτό τι μέτρα υγιεινής μπορεί να κρατήσεις. Δηλαδή ο τύφος παραπονεύει. Σωστό. Ο Ανίβας όταν πήγε να περάσει να φτάσει στην Ιταλία, τους μισούς έχασε το δρόμο. Περνώντας τις άλλες. Σωστό. Και δεν ήταν επειδή γκρεμιζόντουσαν, έτσι. Σωστό. Εμείς καταφέραμε σε αυτό τον πόλεμο για πρώτη φορά να έχουμε πολύ χαμηλές απώλειες μη μάχης. Και μάλιστα σε μια εποχή που Βούλγαροι και Τούρκοι αποδεκατίστηκαν από τη χολέρα. Μιλώντας για εμβόλια που είναι και λιγάκι επίκαιρο, εμείς είχαμε αναπτύξει δικό μας εμβόλιο τότε για τη χολέρα. Ναι. Το οποίο το κάναμε στους στρατιώτες και από εκεί πέρα και στους πολίτες σε ένα βαθμό όσο προλαβαίναμε. Αλλά είχε σαν αποτέλεσμα αυτό να κολλήσουν ελάχιστοι, να χάσουμε ελάχιστους, κυρίως κάποιους που το παίζανε πονηροί και μείνανε και τότε ανεμβολίαστοι. Ναι. Αλλά ελάχιστοι, όχι όπως γίνεται τώρα. Ενώ αντίθετα οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι χάσαν δεκάδες χιλιάδες. Δεκάδες χιλιάδες, πιο πολλούς από ό,τι χάσαν τις μάχες. Μάλιστα. Είδες να δεις, αυτά δεν είναι γνωστά στοιχεία. Ναι, γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, για τέτοια πράγματα, μπλέκονται με κάποιες λέξεις έτσι, σλόγγαν και τελειώνει εκεί. Οι ήρωες, αθάνατοι, αυτά. Ναι, ναι. Δεν είναι έτσι ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι ψήρα, είναι πορεία, είναι πείνα, είναι αρρώστια. Και τελικά νικάει αυτός που θα αρρωστήσουν λιγότεροι, θα πεινάσουν λιγότεροι, θα πολεμήσουν πιο χορτάτι. Είναι διαφορετικό το πράγμα τέλος πάντων. Σωστό, σωστό. Και αυτό ακριβώς άλλαξε και στο μέτωπο της Ηπείρου, όταν αντικαταστάθηκε ο Σαββουζάκης. Στο μέτωπο της Ηπείρου είχαμε τραυματικές απώλειες. Ποιος ήταν ο Σαββουζάκης? Ναι. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλούς αποκρύα παγήματα και τέτοια πράγματα. Αυτό, όταν ναι. Ανέλαβε ο Κωνσταντίνος με το επιτελείο του, το πρώτο που κάνανε ήταν σταματήσανε εντελώς τις μάχες και φροντίσανε το πώς θα μείνει ο στρατός.
Πού θα μείνει ο στρατός και πού θα τρώει. Κυρίως το πού θα μείνει καταρχήν. Δηλαδή, τι κάνανε. Απλά πράγματα. Όπως είχαν τα αντίστοιχα και ήταν μέσα στις λάσπες και κάτω από τις βροχές και τα χιόνια, βάζανε από πάνω πλέγματα. Κάνανε. Πώς είναι τώρα οι. Πώς το λέμε, όλες τα σπίτια βάζουμε κλιματαριές και τέτοια. Φαντάζομαι μια τέτοια κατασκευή, στην οποία βάζει πάνω κλαριά, ούτως ώστε το χιόνι, το οτιδήποτε να μείνει εκεί το πολύ και από κάτω να είναι τα αντίστοιχα. Εντάξει. Να κόψει το πολύ το κρύο. Ναι, ναι. Ή να σκάψει γύρω-γύρω το έδαφος, να φεύγουν τα νερά. Ξέρεις, απλά πράγματα. Τα οποία ναι. Κάποιος να τα κάνει και όταν είσαι στρατό, κάποιος να τα διατάξει τελικά. Σωστό. Γιατί δεν γίνονται από μόνο τους. Εντάξει. Μάλιστα. Η πρώτη μάχη λοιπόν ήταν η μάχη της Ελασσόνας. Εντάξει, αυτό είναι μια μικρή μάχη. Δηλαδή, η πρώτη μάχη, αν θέλει, ήταν στα σύνορα στη Μελούνα την ίδια, όπου πήραμε κάποια φυλάκια. Από εκεί πέρα πήραμε την Ελασσόνα, αλλά ήταν μια μικρή μάχη. Η πρώτη μεγάλη μάχη, πραγματικά, που ήταν μάχη. Ερχόμαστε, φευγάτε. Δηλαδή, μόλις είδαν ότι πάμε να τους κυκλώσουμε κιόλας, την κοπανίσανε τρέχοντας. Ήταν για τους, από την πλευρά των Αμεθανών, των Οθωμανών, ήταν μια μάχη, πώς το λένε, οπισθοφυλακών. Έτσι, να μας καθυστερήσουν λίγο για να οχυρωθούν, να προλάβουν να οχυρωθούν στο Σαραντάπορο. Να θυμόμαστε κάτι. Ότι στις εποχές εκείνες για να κάνεις επιστράτευση και μόνο ήθελες κυρίως 15 μέρες τουλάχιστον. Και ο στρατός αυτός θα πήγαινε και στο μέτωπο με τα πόδια. Δηλαδή, όταν πούμε, για παράδειγμα έλεγες ότι στις δυνάμεις που είναι για το 40 είναι η μεραχία Δράμας, για πες μου σε παγκαλώ πόσες μέρες θέλει να πας με τα πόδια από τη Δράμα στο 40. Τι είπες, δεν πας με το αυτοκίνητο σε 3 ώρες. Σωστό. Και γι' αυτό προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο οι Τούρκοι, γιατί κακά τα ψέματα, ενώ θεωρητικά είχαν γύρω στις 35.000 στρατό στο 40, ούτε η μισή δεν ήταν εκεί πέρα στην ώρα τους. Ναι. Δηλαδή, τους ευνηδιάσαμε με την ταχύτητα της προέλασής μας και με το ότι ήμασταν ήδη επιστρατευμένοι εμείς, τους ευνηδιάσαμε και αυτό ήταν καθοριστικό. Η ορμή που είχαμε και το ότι 5 του μηνός ξεκίνησε ο πόλεμος, 6 ήταν οι πρώτες επιχειρήσεις. Στις 9 πολεμούσαμε ήδη στο 40. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, ναι. Βάλτο σε μέρες πορείας. Δηλαδή, αυτοί το πήραν σε ρή. Αυτοί το πήραν σε ρή. Έτσι. Το πήραν σε ρή, δεν έχει. Ξεκινήσαν από την Αθήνα και νομίζω ήταν οι μεραρχίες της Πελοποννήσου και κάτω, στο 40, που ήταν ειδικά στο κέντρο. Αφού η Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα ήταν. Ήταν η μεραρχία Καλαμάτας, ήταν η μεραρχία σωστά της Τρίπολης. Όχι, ήταν η τέταρτη μεραρχία που είχε συντάγματα από Καλαμάτα, από Ναύπλιο και από Τρίπολη. Τρίπολη, σωστό, συντάγματα. Γενικά προβλέπαμε 4 μεραρχίες όλες και όλες. Αλλά παρουσιάστηκαν περισσότεροι. Και τελικά φτάσαμε τις 7. Έγινε 5η, μετά έγινε 6η, μετά έγινε και 7η. Και 7η, ναι. Η 6η φαντάζομαι. Νομίζω έγινε και 8η. Αυτή που ήταν στο μέτωπο της Ήπειρου. Αργότερα. Ναι. Αυτή που ήταν στην Ήπειρο, κάποια στιγμή ενώθηκε σε μεραρχία. Ενώ ήταν απλώς ο στρατός της Ήπειρου, ένα σώμα στρατού από ανεξάρτητες μονάδες, ας το πούμε έτσι. Μετά, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, αυτοί ενώθηκαν σε μεραρχία και έγινε και 9η μεραρχία εκεί πέρα, η οποία έμεινε στο δεύτερο Βαλκανικό να φυλάει την Ήπειρο, όταν η 8η πήρε στο μέτωπο. Η οποία 8 είναι ακόμα εκεί, στα Γιάννενα, στο πέραμα. Ναι, η έδρα της ιστορική είναι στα Γιάννενα. Και τώρα εντάξει, δεν είναι μεταρχία, δεν είναι καν ταξιαρχία. Κατ' όνομα είναι ταξιαρχία, εντάξει, στην ουσία είναι ενισχυμένο τάγμα. Και ήταν και η μεταρχία του Κατσιμήτρου, στο δεύτερο παγκόσμιο. Ναι. Που και εκεί πάλι δεν ήταν μεταρχία. Γιατί αν σκεφτείς ότι είχε 15 τάγματα, όταν μια μεταρχία έχει σύνθεση 9, και ότι τα 15 αυτά ήταν και ενισχυμένα όλα, δηλαδή συνολικά είχαν γύρω στα 10.000. Αυτό ήταν ένα μικρό σώμα στρατού, έτσι. Εμείς το λέγαμε μεραρχία και κοροϊδεύαμε τους Ιταλούς. Και οι Ιταλοί νομίζαν ότι ήταν μόνο μια μεραρχία. Ήταν επιστατευμένο ολόκληρο σώμα στρατού. Δηλαδή, όταν επιτέθηκαν οι Ιταλοί στην Ήπειρο, δεν είχαν μεγαλύτερο στρατό από εμάς, μεγαλύτερες δυνάμεις. Και είχαμε και το έδαφος υπέρ μας. Την είχαν πατήσει. Δεν περιμένω ότι εμείς είχαμε τόσο στρατό μαζέψει. Άρα γενικά στους Βαλκανικούς ξεκινήσαμε με το κύριο τμήμα του στρατού να κινείται προς Σαραντάπορο. Θεσσαλία και Μακεδονία, με σκοπό να ελευθερώσει τη Μακεδονία. Σωστό. Και ένα δεύτερο μικρότερο τμήμα. Ένα μικρό τμήμα, ας το πούμε μεραρχία χοντρικά, το οποίο είχε σκοπό
να κρατήσει τους Τούρκους εκεί, να τους απασχολήσει. Δηλαδή δεν είναι ο σκοπός να φτάσει μέχρι επάνω, απλώς μας ήρθαν ευνοϊκά τα πράγματα, κάπως μας φοβήθηκαν και παραπάνω οι Τούρκοι και αυτό φτάσαμε στο τέλος μέχρι Γιάννηνα με το Σαμπουτζάκι, δηλαδή με αυτές τις δυνάμεις. Ναι. Το στόλος ήταν μοιρασμένος έτσι, ήταν ο στόλος του Αιγαίου. Είχαμε στείλει κάποιους για να βοηθάνε στο Δυτικά, στο Ιόνιο, αλλά η βάση του στόλου ήταν στο Αιγαίο. Δηλαδή, όπως και στο στρατό της Θεσσαλίας, έτσι και ο στόλος στο μεγάλο του κομμάτι ήταν στο Αιγαίο. Μάλιστα. Άρα πρώτη ουσιαστική μάχη, ο Σαρανταπόρος. Το Σαρανταπόρο, όπου εκεί πρέπει να παίρνουμε πάντα υπόψη το εξής. Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι από τη μεριά των Τούρκων, και όχι μόνο, και των άλλων όλων, θεωρείται απόρθητο, γιατί ήταν πολύ καλά οργανωμένα τα στενά αυτά. Από τους Γερμανούς. Με Γερμανούς επιτελικούς που είχαν βοηθήσει στο πώς να χαραχτούν έτσι οι θέσεις μάχης και τα λοιπά. Ο στρατάρχης ο Φόντερ Γκόλτς, ο οποίος είχε οργανώσει και τον Πιζάνι επάνω στα Γιάννηνα. Α, τα χωρίζα και τον Πιζάνι. Ναι, ναι. Ήταν το 1800 τόσο αυτός, δηλαδή μην νομίζεις ότι ήταν το 1912, δηλαδή αυτά είχαν οργανωθεί από κάποια χρόνια πριν. Και απ' την άλλη λοιπόν είχες καλή αμυντική θέση όσον αφορά τους Τούρκους, απ' την άλλη από τη μεριά μας είχαμε έναν καλά εξοπλισμένο στρατό, αλλά εντελώς άπειρο. Εντελώς και αν θες και μυθικό αμφίβολο, διότι ναι μεν, όταν πάμε στον πόλεμο μας πιάνει μια τρέλα τους Έλληνες όλους και πάμε το χαμόγελο στα χείλη. Πάντα έτσι το κάνουμε. Αλλά από την άλλη μεριά κουβαλάγαμε την ήττα του 97, έτσι. Είχαμε να ξεκινήσουμε την τροπή μια μεγάλη ήττα. Σωστό. Ως τότε θεωρείται ότι οι Τούρκοι μας έχουν. Σωστό. Και εκτός αυτού θέλω να πω ότι από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους είχαμε. Ήταν η δεύτερη φορά που ερχόμασταν σε αντιπαράθεση στην ξηρά με τους Τούρκους. Την πρώτη χάσαμε. Εμπειρία πολέμων. Σωστό. Την πρώτη χάσαμε και η δεύτερη ήταν αυτή. Και ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που κατέβαινε αυτός ο στρατός με αυτή την οργάνωση και αυτή την εκπαίδευση. Σωστά. Έτσι ακριβώς. Η οποία ήταν 3 χρόνων εκπαίδευση. Δηλαδή ήταν μετά από το κλίμα στον Πουδί. Όχι. Είχε ξεκινήσει από πριν. Δηλαδή, ωστόσο, καταλάβει οι παραγγελίες για παράδειγμα για τα Μάνιχερ είχαν ξεκινήσει από το 1903. 9 χρόνια πριν. 9 χρόνια πριν και 6 χρόνια μετά την καταστροφή του 97. Επικυριακού λίμα προμηθάνει. Το 1904 ξεκινήσαν οι παραγγελίες για τα πυροβόλα. Το 5 οι παραγγελίες για καινούριο ρουχισμό, γιατί τότε προβάλαμε τα χακί. Ωστότε χωρούσαμε στολές, ήταν γαλάζιες και μπλε. Γενικά όλη η αλλαγή στο στρατό, ακόμη και πλοία που αγοράστηκαν, αντιτροπιλικά, υποβρύχια, αεροπλάνα. Δεν είναι τελευταία στιγμή. Επικυριακούλημα Προμιχάλη, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει αντίληψη ότι ο Βενιζέλος τα έφτιαξε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η αλήθεια είναι ότι σαν έθνος ετοιμαζόμασταν και όλες οι κυβερνήσεις το είχαν πάρει. Ναι. Έτσι, το είχαν βάλει στο πρόγραμμα, να το πω έτσι. Ότι πρέπει να φτιάξουμε στρατό, πρέπει να φτιάξουμε ναυτικό. Γιατί θα γίνει πόλεμο σίγουρα και κάτι πρέπει να κάνουμε. Το βλέπανε όλοι, και ποιος δεν το βλέπε σε όλη την Ευρώπη, ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρεε. Η ευκολία με την οποία το 11 τους πήραν οι Ιταλοί τη Λιβύη και τα Δωδεκάνησα ήταν χαρακτηριστική. Γενικά ήταν από το 1908 είχαμε την επανάσταση των Νεοτούρκων, ναι, στην Τουρκία, όπου είχαν φτάσει στο σημείο να φυλακίσουν τον Σουλτάνο, έτσι. Ναι. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, σήμαινε μια τρομερή διαίρεση ανάμεσά τους. Γιατί χοντρικά η νησί μπορεί να πει κανείς ότι ήταν φιλομοναρχική, φιλοσουλτανική, να το πούμε έτσι. Πώς λεγόταν αυτός ο Σουλτάνος, ο Εμοσταγής, πώς τον λέγανε, δεν το θυμάμαι. Ο Χαμίδ, κάπως έτσι, ναι. Κάπως έτσι, ναι. Ο Εμοσταγής, και τον κλειδώσαν στη Θεσσαλονίκη, νομίζω, δεν είχαν. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, η οποία Θεσσαλονίκη φυσικά ήταν δική τους, έτσι. Δεν τον βάλανε εξορία σε καμία ξένη χώρα. Ναι. Απλώς τον διώξανε καταρχήν από την, πώς το λένε, από την Κωνσταντινούπολη. Γιατί η πρωτεύουσα ήταν η Κωνσταντινούπολη τότε. Σωστά.
Μάλιστα. Άρα. Όλοι περιμένανε δηλαδή με λίγα λόγια ότι θα τη βρούμε μπόσκι την Τουρκία και θα τη λιανίσουμε. Και με πρώτους και τους Βούλγαρους και τους Σέρβους επίσης από κοντά υπήρχαν βλέψεις και για Κωνσταντινούπολη ακόμα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Πόσο ήταν ο στρατός, ο δικός μας, πόσους άντρες αριθμούσε, μάχημους? Χοντρικά, ήταν γύρω σε 120.000 στο στρατό της Θεσσαλίας. Στρατό δηλαδή που έφτασε πάνω Θεσσαλονίκη, εντάξει. Ναι. Ήταν, ο Βουλγάρικος ήταν 300. Κοίταξε, υπάρχουν και πολλά παραμύθια στη μέση. Για παράδειγμα, σημασία έχει πάντα πόσους στρατιώτες μπορείς και φτάνει μέχρι το μέτωπο. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Θεωρητικά, οι Βούλγαροι είχαν το μεγαλύτερο στρατό με κάπου 600-650.000. Θεωρητικά, γιατί μέσα σε αυτούς βάζανε και τους εθνοφύλακες, βάζανε και τους χωροφύλακες, τους βάζαν όλους. Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν είχαν πάνω από 300.000. Αντίστοιχα, οι Σέρβοι είχαν κάπου λίγο πάνω από εμάς. Γιατί εμείς ήμασταν 2,5 εκατομμύρια, ήταν 4 εκατομμύρια και κάτι τότε. Ξέρω εγώ, είχαν πέσει 150-180.000 στρατό. Το Μαυροβούνιο είχε κάτι λίγους. Η Τουρκία, και εδώ τώρα είναι το ενδιαφέρον, είχε τα στρατεύματα αυτά που ήταν στα ευρωπαϊκά εδάφη της. Χοντρικά γύρω στις 250.000, χοντρικά εντελώς. Και μάλιστα με ένα ιδιαίτερο σύστημα επιστρατεύσεων, δηλαδή υπήρχαν τα τακτικά στρατεύματα και οι έφεδροι. Με τον ίδιο αριθμό μπορούσες να έχεις μια τακτική και μια εφεδρική ιεραρχία, η Νιζάμ και η Ρεντίφ λεγόντουσαν, που η μία ήταν επιστρατευόμενη, και άλλη ήταν μονάδα τακτικού. Η πλάκα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η μονάδα η εφεδρική ήταν καλύτερη, πιο αξιόμαχη από την τακτική που είχε καλύτερο εξοπλισμό. Γιατί πολεμούσαν για τα εδάφη τους, για τα σπίτια τους. Ενώ η τακτική μπορεί να ερχόντουσαν από όποιο μέρος της Τουρκίας ήθελες. Δηλαδή μπορεί να ήταν από το Κάρς που είναι στα σύνορα με το Ιράν. Εντάξει. Από την άλλη μεριά, βέβαια, στο τέλος αυτό βγήκε και ανάποδα, διότι ο έφεδρος, όταν άρχισε να καταραίει ο στρατός τους, κοίταγε να την κοπανίσει να πάει σπίτι του, να σώσει το σπίτι του, να φυλάξει το σπίτι του, μόνος του πλέον. Ενώ ο τακτικός δεν είχε και πού να πάει. Δηλαδή, φαντάζομαι αυτοί που ήταν στα Γιάννη, πού να πάνε, όπως ήταν και κυκλωμένοι κιόλας εκεί πέρα, γιατί τα υπόλοιπα είχαν κάποια στιγμή πάρθει από άλλους. Αυτοί δεν είχαν παρά να πολεμήσουν, δεν είχαν άλλες λύσεις. Ενώ εκεί πέρα και οι Τουρκαλβανοί που υπήρχαν σαν εθελοντές, αλλά και οι εθελοντές από διάφορες περιοχές που δεν ήταν από αυτή καθ' αυτή την Ήπειρο, μπορεί να ξέρω από τη Δράμα για παράδειγμα, αυτοί κοιτάγανε να την κοπανίσουν. Μάλιστα. Εδώ να πούμε το ρόλο που έπαιξε ο Αβέροφ. Σωστό. Αυτό θα έλεγα τώρα. Τα τουρκικά σχέδια βασιζόταν στο ότι αυτός ο στρατός των 225.000 θα διπλασιαζόταν τουλάχιστον με στρατεύματα που θα μετέφεραν από τη Μικρά Ασία και τη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα δηλαδή από την περιοχή της Μύρνης και από τη Συρία. Συρία τότε, όπως και η Σαουδική Αραβία και όλα αυτά, ήταν Οθωμανικά, έτσι. Λοιπόν, για να γίνει αυτή η μεταφορά με τα μέσα της εποχής, μόνο ναυτικά μπορούσε να γίνει, μόνο με πλοία. Αλλιώς με τα πόδια, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες θα φτάσουμε. Αν υπολογίσεις δηλαδή τα χιλιόμετρα που είναι πάνω από 1.000 και βάζεις ότι ένα στρατός άντε να κάνει 40 την ημέρα, δεν θα σηκώσει 5 μέρες για 1.000 χιλιόμετρα. Και αυτό με την προϋπόθεση ότι περπατάνε συνεχώς και δεν σταματάνε καθόλου, έτσι, να πεις και δύο μέρες ρεπό, ρε παιδιά. Λοιπόν, επομένως, για να μπορέσουν να νικήσουν οι Τούρκοι έπρεπε να έχουν το Αιγαίο. Έπρεπε να έχουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Αιγαίο. Εμείς αυτό τους στερήσαμε από την πρώτη στιγμή, χάρη στον Αβέροφ και χάρη και στο μυαλό το στρατηγικό του Κουτουριώτη, ο οποίος πήγε από την πρώτη στιγμή και κατέλαβε τη Λίμνο. Τα σχέδια τα αρχικά λέγανε ότι η βάση μας, η βάση του ναυτικού, θα ήταν στους ωραιούς της Εύβοιας. Στην Εύβοια, ναι. Το οποίο απέχει πάρα πολύ από τον Ελίσποντο. Αυτός ο Μάγκας πήγε
με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 8 του μηνός ήταν πρωί-πρωί, έκανε απόβαση στη Λίμνο. Στο Μούδρο. Το οποίο τι σημαίνει πρακτικά, ήταν στην εξώπορτα των Δαρδανελίων. Έκανε περίσσεξη. Εμπόδιζε από εκεί, ας πούμε, τους Τούρκους να βγουν στο Αιγαίο. Ναι. Τη θέση. Αυτή ήταν... Υπάρχουν και πολλά ανέκδοτα σχετικά, όπως για παράδειγμα ότι όταν συζητούσαμε με τους Βουλγάρους, κύριε παιδιά, τι να σας πάρουμε εμείς εσάς στον πόλεμο, τι έχετε να προσφέρετε, ξέρω εγώ, εσείς έχετε άντε 200.000 στρατό. Εμείς έχουμε 600.000. Δεν σας παίζουμε. 600.000 δεν που το βρήκατε. Βάλε και 250.000 Τούρκους που στραχόντουσαν από εκεί, αλλά δεν αυτούν τώρα που έχουμε εμείς στο ναυτικό μας. Δηλαδή, είναι γεγονός ότι για το ναυτικό μας μας θέλανε στον πόλεμο, όχι για το πεζικό μας. Και για το πεζικό μας, γιατί στη τελευταία ανάλυση θεωρούσαν ότι μπορούν να τα πάρουν μόνοι τους. Οπότε ό,τι παίρναμε εμείς θα ήταν λιγότερο για αυτούς, έτσι. Θα λείπει από αυτούς. Ο Βούλγαρος αρχιστράτηγος, ο Θεοδόροφος λεγόταν, ακόμα και μετά το τέλος του Πρώτου Βαλκανικού, είχε να πει τα χειρότερα λόγια για το στρατό μας. Ότι ήταν ασύντακτος, αυτά που είπα στις αρχές. Αυτοί είχαν μείνει στο ότι οι δικοί μας πίνουν ούζο και μεθάνε και έτσι ορμάνε στη μάχη. Μετά καταλάβανε το λάθος τους. Και το καταλάβανε σκληρά, γιατί στο δεύτερο Βαλκανικό αυτοί θεωρούσαν ότι θα είναι παιχνιδάκι, ότι θα κατέβουν, ας πούμε, κάνουν ένα μπουμ, θα τρομάξουμε εμείς και θα φτάσουν Θεσσαλονίκη. Ναι. Η πλάκα είναι, και κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ για να πούμε ένα περιστατικό του δεύτερου Βαλκανικού, ήμασταν τόσο καλά προετοιμασμένοι και τόσο πολύ καλά τους την είχαμε στημένη. Ξαναπώ, τους την είχαμε στημένη. Περιμέναμε δηλαδή να κάνουν αυτή τη βλακεία και να κάνουν επίθεση. Ναι. Το τους είχαμε στημένη, λοιπόν, τι σημαίνει πρακτικά. Σημαίνει το εξής. 16 προς 17 είπαμε ότι κάνανε την επίθεση. Ε? Μπράβο. 17 πρωί-πρωί ο βασιλιάς, ο αρχιστράτηγος δηλαδή, που ήταν εντωμεταξύ γίνει βασιλιάς, έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ταξιδεύοντας τη νύχτα με πλοίο. Γιατί περίμενε και αυτός, παιδιά, ειδοποιήστε μου όταν γίνει τίποτα. Ναι, ναι. Το πρωί ήταν ήδη εκεί. Η πρώτη δουλειά που κάναμε στη Θεσσαλονίκη ήταν να ξεκαθαρίσουμε τη Θεσσαλονίκη από Βουλγάρους. Εκεί υπήρχε η δεύτερη μεραρχία που είχε αυτό ακριβώς το έργο. Αυτή ακριβώς που είχε μπει ήδη, που είχε μπει ήδη από τις 26 Οκτωβρίου μέσα, 27. Πρόσεχε τώρα. Σημασία έχει ότι όλες οι άλλες μεραρχίες ήταν στη γραμμή με τόπου, εκτός από τη δεύτερη που ήταν πιο πίσω. Αυτή η δεύτερη μεραρχία, και εδώ θα δεις δηλαδή το επίπεδο της προετοιμασίας που υπήρχε, ξεκαθαρίζει Θεσσαλονίκη στις 17 του μηνός και στις 19 είναι στο μέτωπο του Κιλκής Λαχανά. Αν το βάλεις κάτω στο χάρτη, θα δεις ότι δύο μέρες θες με τα πόδια για να φτάσεις εκεί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, δεν σταματήσανε καθόλου. Με το που ξεκαθάριζαν Θεσσαλονίκη, συνέχισαν κατευθείαν για το μέτωπο. Για να το κάνεις αυτό, πάνε να πει το έχεις προσχεδιάσει. Δεν είναι κάτι το σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Η δεύτερη μεραρχία δεν ήταν των Κρητών, έτσι. Όχι. Όχι, όχι, καμία. Δεν υπήρχε μεραρχία Κρητών ούτως ή άλλως. Μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη δεν ήταν στην Ελλάδα το 12. Ναι, αλλά υπάρχουν πολλές φωτογραφίες από την είσοδο του στρατού στη Θεσσαλονίκη όπου απεικονίζουν τους Κρήτες, τους εθελοντές. Να πούμε εδώ πέρα ένα καρφάκι. Ναι. Ότι επειδή πήγαμε με χτίσει στη Θεσσαλονίκη, αυτοί που μπήκαν πρώτοι είναι αυτοί που δεν πολέμησαν ποτέ. Αυτοί που ήταν για να πολεμήσουν πήγαιναν αλλού. Για παράδειγμα, την ημέρα εκείνη που κάποιοι μπαίναν στη Θεσσαλονίκη και ήταν και αστυνομικοί μαζί τους και τέτοιες δυνάμεις, η δεύτερη μεραρχία Φερρυππίν ήταν πάνω βόρεια να εμποδίσει τους Βούλγαρους που πήγαιναν να μπουν. Δηλαδή, η δεύτερη ήταν, είχε πάρει θέση μάχης, άμα ζωρίσουν τα πράγματα, να πολεμήσει κατά των Βουλγάρων. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί που μπήκανε ήταν αυτοί που δεν πολέμησαν απλά. Οι άλλοι που εμπόδισαν από τον αξιό και τους είχε φάει η λάσπη και το κρύο και οι κακουχίες και είχαν πάρει θέση μάχης από τις 23 του μηνός, 26 που συνθηκολόγησαν τελικά οι Τούρκοι και την άλλη μέρα μπήκαν και αυτοί στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, παιδιά, ωραία, ξεκουραστείτε λιγάκι το βράδυ, κοιμηθείτε για πρώτη φορά και το πρωί πάμε Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τώρα μισώ γιατί χάσαμε τη χρονική αλληλουχία. Ναι. Φύγαμε από το 40ωρο στις 10. Το 40ωρο. Λοιπόν, 10ο μηνός, ναι. Σε δύο μέρες μέσα είχαμε πάρει το 40ωρο. Πώς το πήραμε? Άρα ο στρατός είχε περάσει το 40ωρο. Ο στρατός είχε περάσει το 40ωρο. Στείλαμε δύο μεραρχίες μέσα από τα στενά με μόνο σκοπό να αγκιστρώσουν, όπως λέμε σήμερα, τους Τούρκους. Και όλο το υπόλοιπο στάδευμα πήγε από τα πλάγια.
Δηλαδή, από δεξιά αποζημίωση το χάρτη, στείλαμε την πρώτη μεραρχία μαζί με δύο τάγματα, πώς το λένε, ευζώνων. Από αριστερά πήγε η τέταρτη μεραρχία, η δεύτερη και η τρίτη πήγαν στο κέντρο. Η τέταρτη μεραρχία που πήγε αριστερά από τους, πώς το λέγανε, τον, έλα τους... από εκεί από το Λιβαδερό προς, και κάνανε την κίνηση που του έβγαλε πίσω στο πίσω μέρος των στενών. Η πέμπτη μεραρχία ακόμη πιο αριστερά, με σκοπό να περάσει τον Αλιάχμονα και να φτάσει Κοζάνη, ώστε να τους αποκλείσουμε εντελώς την υποχώρηση και να τους συλλάβουμε όλους. Και μαζί της και το Ιππικό, που αυτοί είχαν καθυστερήσει. Ταξιαρχία. Ναι. Αυτοί είχαν καθυστερήσει εκεί πέρα στη Δεσκάτη και καθυστερήσαν κι άλλο και τόσο άλλο που τελικά, ας πούμε, ξυλώθηκαν οι διοικητές. Ξυλώθηκαν τον διοικητή. Ναι, ναι, ναι. Διοικητές. Και τις πέμπτες. Λοιπόν. Γιατί δεν εφαρμόστηκε. Και τις πέμπτες ξυλώσανε. Ναι, ναι, ναι. Δεν εφαρμόστηκε. Και τις πέμπτες. Λοιπόν. Και όχι μόνο. Τώρα. Δεν ακουστοβολεύουμε. Ναι, αυτά είναι ωραία, δεν ακουστούς. Όχι μόνο δεν πήγε να πάει μπροστά έτσι τολμηρά, αλλά πνιγήκαν και τέσσερις στιγμή που προσπαθούσαν να περάσουν το ποτάμι. Άστο. Άστο. Λοιπόν. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο κερδίσανε μια μάχη, αυτό που λέμε με τις στολές. Πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, τους κερδίσανε με τα ρούχα, με τις στολές. Με τις φανέλες. Έτσι ακριβώς έγινε σε μια μάχη στο δεύτερο Βαλκανικό που σκορπίσαν πανικό στους Βούλγαρους στο Όρλιακο, στη γέφυρα του Όρλιακο, δηλαδή πάνω από τις Σέρες, όπως κοιτάμε το χάρτη δεξιά με λίγα λόγια, ενώ την ίδια ώρα αυτή ήταν εντελώς αριστερά στη Γουμένισσα. Δηλαδή ήταν δύο μέρες δρόμο μακριά. Αλλά οι Βούλγαροι είδαν να υποχωρεί μια μονάδα υπήλατη πυροβολικού τους με καλπασμό και νομίζω ότι το δικό μας το Ιππικό. Και έγινε πανικός. Έρχονται οι Έλληνες για το Ιππικό και λοιπά, τους κερδίσαμε τις φανέλες. Λοιπόν, αυτό είναι καλό. Το να κερδίσεις χωρίς μάχη, το όνειρο του Σουντσού. Σωστά. Άρα έχουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ουσιαστικά, λοιπόν, ο στρατός έχει περάσει στο Σαντάπορο και ο στόλος έχει απελευθερώσει τη Λίμνο. Παίρνουμε το, πώς το λένε. Φτάνουμε μετά, παίρνουμε τα Σέρβια και την Κοζάνη. Εκεί έχουμε μια διασταύρωση. Ή θα πας προς Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη ή θα πας προς Αμίντιο και Μοναστήρι. Ναι. Το ερώτημα είναι πού πήγαν οι Τούρκοι. Γιατί αν οι Τούρκοι πήγανε προς Αμίντιο και πώς το λένε και σε χτυπήσουν μετά από πίσω, σε καταστρέψαν το στράτευμα. Εάν εσύ πας από την άλλη μεριά. Δηλαδή σου πάρουν τα νότα, σου κόβουν έναν εφοδιασμό και πλέον έχεις κυκλωθεί. Τελείωσες. Ο μόνος ανεφοδιασμός θα μπορούσε να είναι από τις Κάλα Κατερίνης για να καταλάβεις με πλοίο και τι μπορούσε να μεταφέρεις με αυτά σε ένα πολύ μικρό λιμάνι όπως ήταν ένα όρμος ήταν ουσιαστικά εκεί. Δεν ήταν καν καλό λιμάνι. Λοιπόν, οπότε εκεί υπήρξε ένας μεγάλος εκνευρισμός επί τρεις μέρες μέχρι να βρεθεί κατά πού πήγαν οι Τούρκοι. Εδώ πάλι φταίει το Ιππικό. Γιατί ο ρόλος του Ιππικού την εποχή εκείνη ήταν η ανίχνευση και η καταδίωξη ενδεχομένως, άμα υπήρχαν ευνοϊκές συνθήκες. Αλλά βασικά η ανίχνευση. Γι' αυτό και η ταξιαρχία του Ιππικού που είχε τρία συντάγματα, το ένα το διαλύσαμε και το κάναμε ημιλαρχίες και δώσαμε από μία ημιλαρχία σε κάθε, πώς το λένε, σε κάθε μεραρχία, ώστε να έχει κάθε μεραρχία το δικό της Ιππικό για ανίχνευση. Και αφήσαμε τα υπόλοιπα στην ταξιαρχία Ιππικού. Η οποία ταξιαρχία Ιππικού αγρώνει γόραζε κυριολεκτικά. Δηλαδή δίσταζε και ξαναδίσταζε. Και υπήρξε τρομερός εκνευρισμός γύρω από αυτό στο επιτελείο. Μέχρι που τελικά διαπίστωσαν ότι όντως πήγανε προς τα Γιαννιτσά. Τώρα, η υποχώρηση προς τα Γιαννιτσά, που ήταν και η αναμενόμενη εδώ που τα λέμε, ήταν το φυσιολογικό. Γιατί θέλαν και αυτοί να προστατεύσουν τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και στο τέλος-τέλος από την άλλη μεριά υπήρχαν δυνάμεις, δεν είχε καταρρεύσει ακόμα το μέτωπό τους στο μοναστήρι και πάνω από το μοναστήρι. Τις μέρες εκείνες κατέρευσε. Οπότε δεν είχαν λογικό να πάνε από εκεί. Αλλά δεν είσαι και σίγουρος, αδερφέ. Λοιπόν, όταν έμαθες, πήγαμε κατευθείαν προς Βέρεια. Ο δρόμος τότε πήγαινε Βέρεια, Γιαννιτσά και από εκεί για Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε ο δρόμος ο τωρινός από Κατερίνη. Εδώ να πούμε κάτι για να διαλύσουμε κάποιες αμφιβολίες και σκέψεις και που υπάρχουν.
Ο στόχος ήταν πάντα η Θεσσαλονίκη. Ποτέ δεν ήταν στόχος, όπως τα λένε, το μοναστήρι. Εκτός και αν γινόταν κανένα θαύμα και μια μεραρχία μόνη μπορούσε να το πάρει, γιατί κοιμήθηκε ο Θεός και κάναν τόσο δρόμο, 2-3 μέρες δρόμο και δεν βρήκαν αντίσταση. Πράγμα που δεν μπορούσε να συμβεί, εκτός και αν κατέρεαν τόσο πολλοί οι Τούρκοι. Εντάξει. Το προσπαθήσαμε. Το προσπαθήσαμε με αυτή τη μεραρχία, αλλά όχι μόνο δεν μας έκατσε. Την βάλανε και έτρεχε αυτή, μας πήραν στο κοινό οι Τούρκοι. Λοιπόν, όσον αφορά το τι ήταν ο στόχος από την αρχή Θεσσαλονίκη, αυτό αποδεικνύεται από ένα πολύ απλό πράγμα. Από το ότι όταν κάναμε την επίθεση στο Σαραντάπορο, μια μεραρχία, η 7η, δεν πήγε από τα στενά, δεν συμμετείχε στη μάχη αυτή, αλλά πήγε από την Πέτρα, που ήταν άλλο πέρασμα, προς το Λόλυμπο, με σκοπό να πάει να ελευθερώσει την Κατερίνη. Σε τι χρειαζόταν η Κατερίνη? Η Κατερίνη χρειαζόταν μόνο εάν ήθελες να πας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί υπάρχει δίπλα στην, το επίνιο της Κατερίνης είναι η Σκάλα Κατερίνης η λεγόμενη, το λιμανάκι δηλαδή. Λιμάνι. Όπου εκεί μπορούσες να στέλνεις εφόδια για το στρατό που θα πήγαινε προς Θεσσαλονίκη. Nice. Λοιπόν, αυτό και μόνο του, το οποίο συνέβη τις ίδιες μέρες που επιτεθήκαμε, δηλαδή συνέβη από τις 11 του μηνός είχαν τεθεί αυτή σε κίνηση και πιο πριν, για να φτάσουν στην Κατερίνη και στις 16 φτάσαν και την απελευθέρωσαν κιόλας. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι ο στόχος ήταν από την αρχή Θεσσαλονίκη. Αλλιώς δεν είχες λόγο να τους στείλεις εκεί. Θα την έστειλες την 7η μεραρχία αριστερά μαζί με την 5η και μαζί με ό,τι άλλο. Σωστά. Τώρα, η επόμενη λοιπόν μεγάλη μάχη είναι τα Γιάννητσά. Δηλαδή, παίρνεις τη Βέρεια, παίρνεις την Άουσα, που είναι παραδίπλα έτσι μια παράκαμψη. Τα Σέρβια, να πούμε ότι έγινε και μεγάλη σφαγή. Στα Σέρβια πάθαν την πλάκα τους. Τι έγινε, και μάλιστα πάθαν την πλάκα τους από τυχαία γεγονότα. Το στομάχι του Λύρη. Σ' αρέσουν αυτά. Γι' αυτό σου λέω. Το στομάχι του Λύρη. Αυτά είναι. Ιστορία. Ο Λύρης ήταν ένας διπλοσκοπός. Ο οποίος τη νύχτα της 9 προς 10 του μηνός, εκεί που είχε σταματήσει το στράτευμα, αυτό ήταν στο 8ο Σύνταγμα Πεζικού της 4ης Μεραρχίας. Λοιπόν, της Μεραρχίας της Πελοποννήσου. Και εκεί που είχε σταματήσει το στράτευμα να κοιμηθεί το βράδυ και έχουν βάλει τους διπλοσκοπούς να προσέχουν να μην μας έρθουν οι Τούρκοι, έχει πάει από τα πλάγια, είπαμε, αυτή η Μεραρχία, έτσι. Αυτός πεινάει πολύ. Έχει τρελαθεί στην πείνα. Και θέλει να αφήσει τη σκοπιά να πάει να βρει ψωμί. Βλέπει κάτι φαντάρους έτσι στον δρόμο και λέει: δεν μπορεί, αυτοί θα έχουν ψωμί. Και αρχίζει και πηγαίνει σαν παιδιά, λέει: βάσκε, υπάρχει λίγος άρτος. Και μετά καταλαβαίνει ότι αυτοί είναι Τούρκοι. Γυρνάει πίσω αυτόματα, δίνει το συναγερμό στους άλλους και καταλαβαίνουν τότε, και αρχίζουν οι πυροβολισμοί κλπ. Καταλαβαίνουν ότι αυτοί είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι οπισθοχωρούν από τα στενά. Γιατί? Γιατί όταν η 4η Μεραρχία πήγε να απειλεί στα Σέρβια, θα τους έκλεινε μέσα στα στενά και δεν μπορούσαν να υποχωρήσουν. Σωστό. Λώναμε. Θα τελείωνε εκεί πέρα το πράγμα. Οπότε πήρε την απόφαση μέσα στη νύχτα ο Ταξίν Πασάς να υποχωρήσει από το Σαραντάπορο και να πάει Σέρβια Κοζάνη. Εντάξει. Είχε και κάτι άλλους δρόμους. Θα μπορούσε να πάει και λίγο πιο δεξιά, όπως βλέπουμε εμείς στο χάρτη. Αλλά και εκεί ήταν η πρώτη μεραρχία με τους Ευζώνους. Δεν ήταν εύκολο το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, ο δρόμος. Α, ήταν και ορεινά τα περάσματα εκεί πέρα, ενώ αυτοί είχαν παιδινό πυροβολικό. Οπότε για να μην το αφήσουν πίσω, αναγκαστικά έπρεπε να πάνε από αμαξιστό δρόμο. Οπότε ο μόνος αμαξιστός δρόμος ήταν αυτός που περνάει από τα στενά μέσα και φτάνει στα Σέρβια. Εκεί λοιπόν στα Σέρβια είχαμε φτάσει και εμείς από την άλλη μεριά. Είχαν κατέβει και κάποιοι, πώς το λένε, Τούρκοι, οι οποίοι ερχόντουσαν για ένα ενισχυμένο τάγμα, γύρω στις 3.000 άτομα, οι οποίοι ερχόντουσαν για να ενισχύσουν, όπως επιστρατευόντουσαν αυτούς που ήταν στο Σαραντάπορο, αλλά ήμασταν εμείς εκεί. Οπότε αφού απειλούσαμε εμείς, αναγκαστικά αυτοί που χωρίσαν, με λίγα λόγια, το στομάτι του Λύρη, μας έδωσε μια πολύ μεγάλη νίκη εκεί πέρα. Όμως οι Τούρκοι εκεί υποχωρούντες, στα Σέρβια... Παράγεται τα πρωτοβόλα τους, στα 22 από τα 24, και γενικά και χμαλό τους και δεν καταφέραμε. Και, και προέβησαν σε σφαγές όμως στα Σέρβια. Στα Σέρβια μέσα κάνανε σφαγές. Οι οποίες δεν ήταν από τις δυνάμεις αυτές που υποχωρούσαν από το Ποστολέ, είναι από αυτές που ερχόντουσαν σε βοήθεια. Οι οποίοι, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, αυτοί που δεν είναι μέσα στη μάχη να συμμετάσχουν, αυτή είναι η σύντοση πιο άγρη και πιο εγώ θα σας φάω όλους. Τι πολεμάνε, δεν κάνουν σφαγές συνήθως. Τι που δεν πολεμάνε, κάνουν σφαγές.
Λοιπόν, και πήρανε, βασικά η ιδέα του ήταν να πάρουν ομήρους για να μπορέσουν να υποχωρήσουν. Αλλά πέραντας ομήρους φάγανε και τόσους από εδώ και τόσους από εκεί. 70 νομίζω, μαζί εσύ τους ιερείς ήταν. Και είναι και το περιστατικό γνωστό εκεί που βγάλαν έξω από την ώρα που έκανε μάθημα ο δάσκαλος, τον βγάλαν έξω από την τάξη και τον καθαρίσανε. Γίνανε διάφορα. Ευτυχώς ήταν μόνο 70, γιατί υπήρχαν άλλες περιπτώσεις με πολύ περισσότερους. Ειδικά με τους Βούλγαρους είχαμε περιπτώσεις όπως στην Ιγρήτα επάνω. Ναι. Και μάλιστα δεν ξέρω αν η σημαία των Σερβιών ήταν αυτή που υψώθηκε στη Θεσσαλονίκη μετά από λίγες μέρες. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Πρόσεχε, υπήρχε μια σημαία. Αυτοί που ερχόντουσαν με έναν μπροστά. Πώς λέμε τους παπάδες, όχι μάμη. Έναν δερβίση. Είχαν μπροστά, ο οποίος είχε και μια σημαία πράσινη και εντυμένη με χρυσά γράμματα, με ρητά από το Κοράνι. Και ξέρεις, όταν μπαίνουν αυτοί μπροστά, πάντα φανατίζονται και οι υπόλοιποι, έτσι. Λοιπόν, και εκεί, αφού έγινε μια σκληρή μάχη, τελικά την πήραν τη σημαία η δική μας, ένας μουκαίας λοχίας από την Σπάρτη, ο οποίος σκοτώθηκε αργότερα στο δεύτερο βαλκανικό. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η σημαία υπάρχει ακόμα τώρα στο Πολεμικό Μουσείο. Ναι, λέω, η δικιά μας σημαία που υψώθηκε στη Θεσσαλονίκη νομίζω ήταν η σημαία των Σερβιών τιμής Ξένικες, νομίζω. Δεν το ξέρω. Άρα λοιπόν προχωράμε και κινούμαστε προς Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε στα Γεννητσά. Που είναι η μεγάλη μάχη. Εκεί πάλι δεν πάμε κατά μέτωπο. Εκεί στέλνουμε δύο μεραρχίες. Καταρχήν τα Γεννητσά είναι μια πολύ καλή θέση άμυνας. Γιατί από τη μια μεριά έχεις δεξιά σου, όταν είσαι ο Τούρκος, δεξιά σου έχεις το Πάικο το βουνό, έτσι από τα βόρεια δηλαδή, και από την κάτω μεριά έχεις το Βάλτο, το ύμνο των Γιαννητσών, και οποίο ήταν Βάλτος τότε. Θυμάστε και τις ιστορίες με την Πινελόπη Δέλτα και τις μάχες που δίναμε που δίνανε οι Μακεδονομάκοι. Ναι. Ο τέλος Άγρας. Λοιπόν, από εκεί δηλαδή δεν ήταν για να περνάς. Εμείς είχαμε στείλει παρόλα αυτά την ταξιαρχία επικού, εκτός από την 7η μεραρχία που σου είπα πριν, στείλαμε και την ταξιαρχία επικού να περάσει ανατολικά της λίμνης και να είναι από πίσω να τους αποκλείσει την υποχώρηση από τα Γιαννητσά. Αυτό το αναφέρω γιατί πάλι μερικοί έχουν αρχίσει τις θεωρίες ότι εκεί ήταν μια μάχη εξ συναντήσεως, δηλαδή τυχαία βρεθήκαν. Έτσι. Ένας πήγαινε από εδώ, άλλος πήγαινε από εκεί και σκόνταψαν ένας τον άλλον. Δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα, σε δύο θέσεις θα μπορούσαν να μηθούν οι Τούρκοι. Ή εκεί. Ή στον ποταμό των Αξιών, ώστε να έχουν το ποταμό ανάμεσά μας και να έχουν μια καλύτερη θέση. Ο ποταμός ο Αξιός υπερήχε από την πλευρά του, έχεις ποτάμι μπροστά. Τα Γιαννητσά υπερήχανε και γιατί έχεις από μια μεριά το Πάικο και από την άλλη το Βάλτο, αλλά κυρίως επειδή ήταν και ιερή πόλη. Οπότε θα ακολουθούσαν και πιο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ να σου πω, θέλω να υπερασπιστείς, ξέρω εγώ εσύ, την Τίνο. Τι να πω. Εντάξει, φαντάσου ένα δικό μας μέρος που είναι, ας το πούμε, ιερό. Λοιπόν, οπότε βασιζόταν και σε αυτό ταξίδι. Πασά, σου λέει, παιδί μου, θα πολεμήσουν λιγάκι εδώ πέρα, πιο λεβέντικα, γιατί μας πάρουν την ιερή μας πόλη. Εντάξει, που δεν συνέβη, γίνανε μάχες φυσικά σκληρές, αλλά και εκεί τους πήραμε από τα πλάγια. Δηλαδή, πήγε η έκτη μεραρχία και οι Εύζωνοι πήγαν από πάνω από το Πάικο. Από κάτω πήγε η τέταρτη, από κάτω από αυτούς, ανάμεσα στα Γιαννητσά και στο Πάικο και στην έκτη δηλαδή πήγε η τέταρτη, από κάτω πήγαινε η πρώτη, τελικά μόνο η δεύτερη και η τρίτη πήγαιναν από το κέντρο. Λοιπόν, η πέμπτη, ως συνήθως, η πέμπτη είχε πάει από την άλλη μεριά για το Αμίντιο, έτσι. Και η έβδομη είπαμε ότι ήταν στην Κατερίνη. Λοιπόν, και τελικά το πήραμε και μάλιστα το πήραμε γιατί βλέπαμε ότι κυκλωνόντουσαν, αλλά και βλέπαμε ότι είχαν χάσει και τη μάχη. Το ωραίο είναι ότι οι τουρκικές εφημερίδες είχαν χορτάσει τον κόσμο στα ψέματα. Ότι νικάμε, ότι βυθίσαμε τον Αβέροφ και τέτοια. Και μάλιστα, πώς το λένε, ο Ταξίν, προκειμένου να ζητήσει να του στείλουν ενισχύσει από τη Θεσσαλονίκη, από τα στρατεύματα που είχαν μέσα στη Θεσσαλονίκη, να έρθουν κάποιοι στα Γιαννητσά να βοηθήσουν. Αντί να του πει ότι ελάτε εδώ πέρα γιατί εδώ θα βάλουμε άμυνα, του είπε. Στείλτε μου ένα σύνταγμα να πάρει του εχμαλώτου. Έχω κάνει 13.000 εχμαλώτου και δεν μπορώ να του κουβαλήσω, δεν μπορώ να του ασφαλίσω. Έχουμε κουραστεί κιόλα οι δικοί μου, α πούμε. Στείλτε ένα σύνταγμα εδώ πέρα να πάρει του εχμαλώτου. Και το σύνταγμα αυτό πριν μπει στη μάχη, πριν προλάβει να μπει στη μάχη, του άλλου να υποχωρούν και να τρέχουν. Δεν προλάβε καν να φτάσει στα Γιαννητσά.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από την ώρα που πήραμε τα Γιάννητσα, είχε τελειώσει το πράγμα και ήταν προδιαγραμμένη και η μοίρα της Θεσσαλονίκης. Πήγανε για την τιμή των όπλων να παρατάξουν άμυνα οι Τούρκοι και πάλι. Γκρεμίσαν τις γέφυρες καταρχήν του αξιού, οπότε εμείς χάσαμε μέρες εκεί πέρα να περάσουμε τον αξιό, γιατί εκτός από το ότι έπρεπε χωρίς τα εφόδια του μηχανικού, γιατί δεν προλαβαίνανε, πηγαίναμε τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίναν τα... Το βοηδά... μηχανικό ήταν ακόμα 40 μπορώ νομίζω. Ναι, γιατί ήταν βοηδάμαξες. Δεν μπορούσαν να τρέχουν όπως πήγαινε το πεζικό ή όπως πήγαιναν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, όπως ήταν και φορτωμένοι και με τους δρόμους της εποχής και κάτσε τώρα πρώτα να περάσουν τα συντάγματα και μετά έλατε εσείς. Τελικά φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε υλικό διεθνές. Άρα αυτός ήταν ο λόγος που καθυστέρησε ο αρχιστράτηγος δύο μέρες εκεί. Στο αξιό. Αυτός ήταν ο λόγος. Στο αξιό. Ναι. Και πήγαμε βάρκες και πόρτες και ό,τι βρίσκαμε από τους ντόπιους εκεί πέρα. Φτιάξαμε τις σκεπές, λέγεται. Δεν φτιάξανε γέφυρες. Ό,τι ξύλο βρίσκαμε. Γιατί αν πας στην περιοχή αυτή, που πας για Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, δεν έχει δάση και τέτοια πράγματα να πεις ότι θα κόψεις ξύλα. Έχει μόνο ό,τι ξυλία μπορεί να βρεις τεχνητή, δηλαδή από τους ανθρώπους χρησιμοποιημένοι. Είτε βάρκες, είτε έπιπλα, είτε πόρτες, είτε σκεπές, είτε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά είχαμε και πολύ κακό καιρό, συνεχείς βροχές και πολύ λάσπη και ούτε και το φαγητό έφτανε καλά-καλά, δηλαδή ήταν, εκεί υπήρχαν κακουχίες. Αλλά περάσαμε και πλέον ήταν θέμα χρόνου το να μπούμε στη Θεσσαλονίκη και φυσικά να παραδοθούν οι άλλοι. Το μόνο καθυστέρηση που υπήρξε ήταν στο παζάρεμα. Δηλαδή αρχίζαν οι Τούρκοι παζαρεύοντας ότι, όπως τώρα καλή ώρα που σας σήμερα, ότι αφήστε μας τους 25.000 στρατό, τώρα να τους βάλουμε στο Καραμπουρνού με τα όπλα τους και μετά να φύγουν έτοιμα και μετά άντε να αφήσουμε 5.000 με τα όπλα τους και μπασιτός ο Κωνσταντίνος δεν δεχόταν ούτε ένας να μείνει με όπλα γιατί αυτός ήθελε μια ολοκληρωτική νίκη, να είναι και σίγουρος ότι θα του βρει από πίσω. Ο σκοπός ήταν να φτάσει όσο πιο ανατολικά μπορεί, όσο προλάβει δηλαδή δυνατόν να φτάσει και στην, πώς το λένε, στην Κωνσταντινούπολη. Να το πω έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε το μόνο που χάθηκε ήταν 2-3 μέρες αυτού του παζαρέματος, στο οποίο είναι καλή ως γνωστόν οι Τούρκοι. Αλλά... Και εκεί όμως γίνανε τα πρώτα τζαρτζαρίσματα με τον Βενιζέλο, μεταξύ τους. Ναι, γιατί δεν υπήρχε πληροφόρηση. Ο Βενιζέλος είχε την αγωνία του γιατί ήταν στην Αθήνα. Δεν ήταν κοντά στην πρώτη γραμμή, βλέπεις. Οπότε στέλνει ένα τηλεγράφημα επάνω ότι τι γίνεται, ρε παιδιά, πότε θα μπούμε και τελειώστε τις, πώς τις λένε. Και το τηλεγράφημα αυτό έφτασε αφού είχαν ήδη συνθηκολογήσει οι Τούρκοι. Ναι, μια μέρα μετά, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε εδώ πέρα το εξής, ότι για να στείλεις τηλεγράφημα τότε, μας φαίνεται εύκολο. Είμαστε σε ξένη χώρα, έτσι. Θεσσαλονίκη, Μακεδονία είναι ξένη χώρα εκείνη την εποχή. Σωστό, σωστό. Μπράβο. Δεν υπάρχει απευθείας τηλεγραφική γραμμή μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τηλεγραφήματα πηγαίνανε μέσω Αυστρίας. Και όπως έχουμε εμείς προωθηθεί, έχουμε φτιάξει ένα τηλεγραφείο. Έχουμε καταλάβει το τουρκικό τηλεγραφείο που υπήρχε στο Γιτά. Και εκεί έχει κάτσει ο ίδιος ο βασιλιάς. Εδώ να δεις το μυαλό και την εμπειρία αυτού που είναι 49 χρόνια βασιλιάς. Παλιά αυτό, λέμε. Λοιπόν, ο οποίος και για να φιλτράρει, γιατί βλέπει ότι υπάρχει μια μικροσυγκρουσούλα μεταξύ του γιού του και του Βενιζέλου, αλλά και γενικά για να κάνει το κομμάτι του, αλλά και γιατί θέλει να δείξει στη Θεσσαλονίκη. Θέλει να δείξει ότι εμείς οι Έλληνες πάμε για Θεσσαλονίκη. Εδώ, εγώ, ο βασιλιάς, ο γέρος, είμαι εδώ. Τα 70 χρόνια, έτσι. Λοιπόν. Μιλάμε για τον Γιώργιο τώρα, τον πατέρα του. Ναι. Λοιπόν, αυτός το βλέπει το. Πώς το λένε το. Α, για να πούμε πώς γινόταν η επικοινωνία. Αφού πήγαινε λοιπόν το τηλεγράφημα, μετά με έφυπο πήγαινε στον βασιλιά και μετά από εκεί πάλι με έφυπο η απάντηση να πάει στο τηλεγραφείο. Από το τηλεγραφείο, όταν έρθει το τηλεγραφείο στην Αθήνα, ψάχτε να βρείτε που είναι ο Βενιζέλος, έτσι. Δεν ήταν στο σπίτι του το τηλεγραφείο. Σωστό. Ούτε και τηλέφωνο. Ψάξτε, βρέστε, άντε, πάρτε στο κινητό. Αν εκείνη την ώρα ο Βενιζέλος ήταν οπουδήποτε αλλού, ψάξε, βρες πού είναι.
Δηλαδή θέλει σωστό, ώρες. Σωστό. Μπράβο. Εκεί χανόντουσαν λοιπόν ώρες και μάλιστα ενώ είχαν φτάσει στο σημείο να έχει κυκλοφορήσει στην Αθήνα, να έχουν βγει και εφημερίδες που να λένε ότι έπεσε η Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν πάρει την είδηση από την Αυστρία. Από την Αυστρία, από τον πρόξενο. Από αυστριακές εφημερίδες και από δημοσιογράφους ξένους. Ναι. Είχε υποπτήσει ένα πρακτορία. Γιατί δεν είχαν απευθεία σύνδεση με το μέτωπο. Από την άλλη μεριά, ο Βενιζέλος περιμένει να βεβαιωθεί. Δηλαδή, ενώ έχουν αρχίσει να διαδηλώνει ο κόσμος στους δρόμους και να πανηγυρίζει, αυτός ακόμη το κρατάει λίγο, ρε, τι γίνεται, πας και δεν μπήκαμε ακόμα. Εντάξει, τώρα έχει φάει αγωνία. Με λίγα λόγια, αυτό ήταν το πρόβλημα το βασικό. Η αγωνία που υπήρχε. Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Κάτι άλλα τηλεγραφήματα που αναφέρονται, του στυλ, ας πούμε, δεν ξέρω που θα πάω και θα πάω όπου επιτάσσουν οι συνθήκες και εγώ σου λέω να πας στη Θεσσαλονίκη και ας το μοναστήρι, αυτά είναι τρίχες. Είναι ψεύτικα 100%. Πρωτοεμφανίστηκαν στη δεκαετία του 30. Και να πούμε εδώ, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, ότι τέτοιες απατεωνίες δεν τις κάνανε μόνο οι Βενιζελικοί, κάνανε και οι Βασιλικοί. Υπάρχουν άλλα τηλεγραφήματα αντίστοιχα που λένε ότι όταν ιτήθηκε η Πέμπτη Μεραρχία πάνω στο Κόμανετς, στο Αμίντεο, πανικόβλητος ο Βενιζέλος στέλνει ένα τηλεγράφημα επάνω στον Κωνσταντίνο και του διατάζει να στείλει δύο μεραρχίες, την πρώτη και τη δεύτερη, στην Κοζάνη. Πράγμα που για να γίνει ήθελε ένα μήνα. Δηλαδή για να μπορέσουν να φύγουν από το μέτωπο επάνω στον Αξιό και να πάνε στην Κοζάνη, σήμαινε να πάνε να μπουν σε πλοία στην Κατερίνη, από την Κατερίνη να πάνε στο Βόλο, από το Βόλο να πάρουν το τρενάκι μέχρι τη Λάρισα και από τη Λάρισα να πάνε με τα πόδια προς Κοζάνη. Τι είπες τώρα. Βασαδούρκο ναι, να γίνει. Ναι, ναι. Το υποτίθεται ότι είναι δεκτικό του πανικού στον οποίο είχε περιπέσει ο Βενιζέλος και όλα αυτά στις 24 και 25 του μηνός, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι το άλλο ψέμα, με λίγα λόγια αυτό. Απλά ήρθαν έτσι τα πράγματα που νίκησε η μια πλευρά στο τέλος και μείναν τα ψέματα της μιας πλευράς και ξεχαστήκαν της άλλης. Αλλά και δυστυχώς, οι δύο πλευρές πολλά τους λερωμένη, να ξέρεις. Ναι, δυστυχώς η αιώνια, έτσι πώς να το πω τώρα, αδυναμία της φυλής που μας καταλαβαίνει. Από το Τροϊκό πόλεμο ξεκινάει. Τροϊκός σωστό, πόλεμος, ο πρώτος εμφύλιος. Δεν αφηγείται την πολιορκία της Τροίας. Το τσακωμό του Αγαμέμνονα με το Αχιλλέα αφηγείται. Σωστό. Ο πρώτος είναι ο πιο διάσημος εμφύλιος. Μπράβο. Οπότε και έτσι. Το ελληνικός εμφύλιος είναι. Σωστό, σωστό. Και μάλιστα για μια γκόμενα. Άστο. Σωστό. Λοιπόν, μπαίνουμε, ξημερώνει 26 Οκτωβρίου, ανήμερα το Δημήτρη, και μπαίνουμε μέσα. Όχι, δεν μπήκαμε μέσα. 27 μπήκαμε. 27 μπήκαμε. 26 αρχίσαμε το παζάρι, με 26 δηλαδή συμφώνησαν οι Τούρκοι ότι εντάξει παραδεινόμαστε. Αλλά μέχρι να φτιάξουν τα πρωτόκολλα, μέχρι να βρεθούν. Μη σκεφτόμαστε με τα μέτρα της εποχής. Να πάμε σε μια άλλη εποχή που για να βρεθείς με τους Τούρκους έπρεπε αυτοί να έρθουν με τα πόδια ή με ένα άλογο από τη Θεσσαλονίκη στο σημείο Χ, στο Τοψίνα, ας πούμε, εκεί στη γέφυρα που έγιναν οι υπογραφές. Και αντίστοιχα οι δικοί μας να φύγουν και αυτοί, να πάνε και αυτοί στη γέφυρα. Και αφού πάρουν τις διαταγές τους όλοι και λαθές ώρες, έτσι. Δεν είναι σηκώνεις το τηλέφωνο και λες τρεχάτε και πάρ' το αυτοκίνητο και σε 10 λεπτά να σε δω κρατάω χρόνο. Εντάξει. Και αν σου λέγει όλος ότι εγώ να το σκεφτώ, γιατί δεν πήγε ο Ταχσίν κατευθείαν εκεί πέρα, πρώτα πήγαν οι απεσταλμένοι του. Οι οποίοι λέγανε κρατώ για να συμβουλευτούμε, δεν ξέρω, σε αυτό να ρωτήσουμε. Εντάξει. Ναι, σήμερα να στείλουμε έναν έφυπο να πάει πίσω στη Θεσσαλονίκη και να γυρίσει με την απάντηση. Τέλος πάντων, για μην τα πολυλογώ, επειδή μέχρι να γραφτούν και τα πρωτόκολλα και όλα αυτά, περάσαμε τα μεσάνυχτα και φτάσαμε τις πρώτες ώρες στις 27 και οι καλοί τύποι στη συμφωνήθηκε να υπογράψουν ότι έγινε στις 26 το πρωτόκολλο. Α, για να φαίνεται ότι... Στη μέση, να συνδυάζεται. Δηλαδή στην πραγματικότητα, ενώ υπογράφτηκε κάπου μία η ώρα και δύο η ώρα, κάτι τέτοιο, ας πούμε, ξημερώνοντας 27, βάλανε ότι υπογράφηκε αργά το βράδυ, νομίζω 10.30, 11, κάτι τέτοιο, στις 26. Μάλιστα. Ωραία, ωραία λεπτομέρεια. Και την επόμενη μέρα μέσα. Δεν μπορούσε τώρα νυχτιάτικα να μπει σε κίνηση. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή νυχτενές επιχειρήσεις ήταν σπάνιο, δεν ήταν απλό πράγμα. Μπορούσε να τους χάσει το δρόμο. Σωστό, βέβαια. Κοίτας τώρα που έχουμε και GPS. Σωστό. Δεν είχαν ούτε χάρτες.
Άρα μιλάμε τώρα ότι 28 του Οκτώβρη έχει τελειώσει το πράγμα. Έχουμε πει Θεσσαλονίκη, είναι δική μας. Κάνανε οι Βούλγαροι βέβαια τα δικά τους εκεί. Αλλά την κάνανε πολύ αργά. Οι Βούλγαροι κάνανε μια βλακία. Αυτοί δεν είχαν πιστέψει ποτέ ότι εμείς τα καταφέρναμε να φτάσουμε μέχρι στη Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα ότι ενώ και στην αρχή είχαν μια ενισχυμένη μεραρχία εκεί πέρα, πήραν τη μισή και την πήγανε στο μέτωπο της Κωνσταντινούπολης. Και μάλιστα τους βοηθήσαμε εμείς με δικά μας καράβια. Πάρτε, πάρτε, παιδιά, να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε και εμείς, παιδιά, δεν κάνουμε Θεού. Να, τσάμπα τα καράβια. Λοιπόν. Δεν το ήξερα, μάλιστα. Ωραία, άρα μέχρι τότε ο Στόλος τι έχει κάνει. Μείναμε 8 Οκτωβρίου στο Μούδρο. Δεν έχουν γίνει ακόμα ναυμαχίες, πέρα από το ότι... δηλαδή οι πρώτες ναυμαχίες γίνανε Δεκέμβριο, αλλά έχουμε αποκλείσει το Αιγαίο και αυτή είναι η ουσία. Έχουμε απελευθερώσει Ύμβρο, Θάσο, Σαμοθράκη. Δεν μπορούν να στείλουν... δεν μπορούν να στείλουν... Έχουμε απελευθερώσει το Αιγαίο, το μεγαλύτερο κομμάτι ήδη των νησιών. Και μην ψάχνεις για... ξέρεις, πρέπει να καταλάβουμε το πόσο γρήγορη ήταν η πορεία προς Θεσσαλονίκη. Θα σου πω το εξής, ότι από όλες τις στρατιωτικές επελάσεις ανά διάφορες εποχές, η μόνη στρατιωτική προέλαση που μας προσπέρασε, δηλαδή πιο πολλά χιλιόμετρα σε λιγότερο χρόνο, ήταν του Ρόμελ στη Γαλλία το 1940. Αλλά ήταν Μάιος και όχι Νοέμβριος. Λέω Νοέμβριος γιατί Οκτώβριο με το δικό μας ημερολόγιο, αλλά το παλιό ημερολόγιο, Νοέμβριος στην πραγματικότητα, έτσι. Με κρύα και λάσπες και βροχές και πάνω από τα βουνά. Από καρόδρομους και από κατσικόδρομους. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί ένας δρόμος υπήρχε, δεν μπορούσαν όλες τις μεραρχίες να πάνε από αυτό το δρόμο. Μία πήγαινε από εκεί, άλλες μεραρχίες από τους κατσικόδρομους παραδίπλα. Λοιπόν, εμείς καταφέραμε σε 20 μέρες να κάνουμε αυτά τα 350 χιλιόμετρα που είναι από την Λάρισα μέχρι την Θεσσαλονίκη σε ένα χρόνο ρεκόρ. Έχουμε δώσει ενδιάμεσα και πόσες μάχες. Καμιά δεκαετία. Δύο κύριες μάχες και πολλές μικρές. Πολλές μικρές, αλλά δύο κύριες, Γιαννιτσά και Σαραντάπορο. Που η καθεμία από αυτές πήρε ένα διήμερο γεμάτο. Γεμάτο. Και ήταν σοβαρές μάχες. Εντάξει. Και οι αποστάσεις και μόνο. Δηλαδή, αν δεν είχες μάχες και πήγαινες απλώς μια εκδρομούλα, αντί για 20 μέρες θα έκανες 22-23. Δεν είχε μεγάλη διαφορά. Πολλά τα χιλιόμετρα. Πήγανε σφαιράδι είναι η δική μας. Ο Ρόμελ που μας προσπέρασε ήταν άνοιξη, είχε μηχανοκίνητα, είχε ασφαλτόμενους στρωμένους δρόμους, είχε χάρτες. Στο χάρτες δεν είχαμε. Κάτι αυστριακούς χάρτες, οι οποίοι δείχναν άλλα αντάλλον, για να καταλάβεις το Σαραντάπορο. Άρχισε να ταχθεί σε μάχη το πυροβολικό. Γιατί? Γιατί εκεί που με βάζει το χάρτη το βάλαμε στην αρχή, ήταν τόσο μακριά που δεν φτάνανε οι οβίδες. Ήταν λάθος ο χάρτης. Και όταν το καταλάβανε, άντε άλλες 3 ώρες έτσι να προχωρήσουμε τώρα να πάμε λίγο πιο μπροστά. Ξαναξεστήστε τα και πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, άρα πάμε, φτάνουμε Δεκέμβριο τώρα, έτσι. Από Οκτώβριο λοιπόν που τελειώνουν αυτές οι μάχες. Μετά έχουμε ουσιαστικά κάποιες μάχες που είναι για την κεντρική και δυτική Μακεδονία. Δηλαδή πάμε πάνω προς Φλόρινα και τέτοια. Φλόρινα θα μπορούσαν να έχουν πάρει Σέρβοι. Το τάκτος προλάβαμε. Ναι. Λοιπόν, και κύριοι αυτοί χαιρετήσανε και εντάξει. Χαρήκαμε για την γνωριμία. Λοιπόν, και μετά άρχισε να πηγαίνει ο στρατός προς, πώς το λένε, προς Ήπειρο. Προς? Προς Ήπειρο. Προς Ήπειρο. Ήταν, δηλαδή μονάδες στην Ήπειρο. Εντάξει. Ναι. Που για να πάνε στην Ήπειρο, με εξαίρεση δηλαδή κάποιες μονάδες που πήγανε από Κατάρα και από, ξέρεις, από τους δρόμους εκεί τους περιεγούς, ο περισσότερο στρατός πήγε με καράβι προς τα πίσω, περνώντας την Κόρυθο και το κανάλι και πηγαίνοντας από την άλλη μεριά, ας πούμε, για να βγει στην Πρέβεζα. Πρέβεζα. Και να πάει με τα πόδια λίγο πιο πάνω. Ναι. Όπου στην Ήπειρο έγινε αναδιάθρωση στην ουσία. Στην Ήπειρο, μέχρι και αρχές Γενάρη, ήταν ο Σαμπουτσάκης. Κάποια στιγμή ήταν και κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, Μαρθεόπουλος, για παράδειγμα, από την τέταρτη μεραρχία κλπ.
αλλά το είχε πάρει και λίγο μανιάτικο ο Σαμπουτζάκης και μέχρι τελευταία στιγμή έκανε και μια επίθεση που δεν έπρεπε να την έχει κάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή έχει το επιτελείο του Κωνσταντίνου με τον Κωνσταντίνο και αναλαμβάνουν αυτοί. Και εκεί πλέον γίνεται μια σοβαρή προετοιμασία. Διώχνουν καταρχήν όλους τους δημοσιογράφους και τους περίεργους και τους πρέσβεις και τις κυρίες τους. Και μιλάμε ότι γινόντουσαν κάθε βράδυ γιορτές και βεγγέρες και τέτοια πράγματα. Δεν ήταν κάτι μυστικό εκεί πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, και αρχίζει πλέον μια στρατιωτική προετοιμασία, η οποία έχει σαν σκοπό να ξεγελάσει και τους Τούρκους όσον αφορά το πού θα γίνει η επίθεση. Γιατί ως τότε πηγαίναμε από την μεριά, όπως βλέπουμε το χάρτη, από τα ανατολικά. Από τη μεριά δηλαδή που είναι, πώς το λένε εκεί πέρα. Του Μετσόβου. Ναι, πες το έτσι, από τα ανατολικά γενικώς των Ιωαννίνων. Το πέραμα εκεί. Όχι, όπως είναι τα βουνά, όχι το Μέτσοβο ακριβώς, αλλά όπως είναι τα βουνά, τα υπηρωτικά. Γρήμπογλου. Το Γρήμπογλου. Από ανατολικά να βγούμε. Ναι, ναι. Άντε ανατολικά και νότια. Ενώ ναι. Το επόμενο σχέδιο ήταν να πάμε από δυτικά εντελώς. Εντάξει. Και να κάνουμε μια μεγάλη παράκαμψη, δηλαδή περνώντας και όλα τα σημεία που γινόντουσαν μάχες και να πάμε εντελώς αριστερά σε σημείο που δεν μας περιμένανε. Και από εκεί να εισχωρήσουμε, όπως και έγινε. Βεβαίως, αυτό που προηγήθηκε ήταν ένα τρομερό μπαράζ πυροβολικού, 50.000 σοβίδες, το οποίο τους ξετίναξε. Οι έρμοι Τουρκοί είχαν ξεμείνει και από πυρομαχικά τότε. Τα βαριά πυροβόλα τους δεν είχαν καθόλου βίδες, τα μεσαία είχαν φυλάξει κάποιες ας πούμε, ακόμα να ρίχνουν, αλλά δεν περιμένανε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή υπήρχαν πολλοί που τρελαθήκαν από την ένταση του βομβαρδισμού. Δεν είχε ξαναγίνει σε πόλεμο τόσο ευρεία χρήση πυροβολικού. Ξεφορτώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε γρήγορα. Φορτώναμε μέρες ολόκληρες. Δηλαδή φέρναμε, για καταλάβεις, δεν φτάνανε τα κάρα και όλα αυτά για το κουβάλιμα. Και στέλναμε και πεζούς στρατιώτες οι οποίοι γυρνάγαν με τρεις οβίδες ο καθένας. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Μια πορεία τριών ημερών, έτσι με τρεις οβιδούλες. Μια τρεις χαρακτήρα. Και πάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και φτάνουμε Φλεβάρι του 13. Όπου πλέον το να γίνει η τελική επίθεση ήταν όπως ακριβώς όλες οι προηγούμενες, ήταν καθαρά θέμα προετοιμασίας. Με το που είπες ότι γίνεται, τελείωσε. Δηλαδή, αν καταλάβεις, ακόμη και αν δεν είχε γίνει η τολμηρή εισχώρηση του Βελισσαρίου, που το νομίσαν οι Τούρκοι ότι έχουν κυκλωθεί και παραδόθηκαν, και χωρίς αυτή την ίδια μέρα, το μεσημέρι προς το απόγευμα, θα είχαν συνθηκολογήσει οι Τούρκοι, δεν αντέχαν άλλο. Δηλαδή, να πούμε εδώ το περιστατικό με τον Βελισσαρίου. Να παραδοθούν μια ώρα αρχίτερα. Ναι. Να πούμε και το περιστατικό με τον Βελισσαρίο και τον Κωνσταντίνο. Το θα σε αραπήσω, αλλά σε αγαπάω. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι, δεν ξέρω τι να σε κάνω. Να σε αραπήσω ή να σε φιλήσω. Ηρωικέ τρελέ, του λέει. Έτσι. Θα σε φιλήσω τελικά. Ναι, γιατί, τελικά θα σε φιλήσω. Γιατί δεν ακολούθησε το σχέδιο. Το σχέδιο, πώς το λένε, ο Βελισσαρίου. Όχι, ο Κωνσταντίνος. Είναι φοβερό στρατηγικό μυαλό. Και πλάκα να το ξέραν και οι Τούρκοι. Γιατί είχε βγάλει τη σχολή την προσική και είχε συμφοιτητές του και τον Σατ Πασά των Ιωαννίνων και τον Ταχσίν του Θεσσαλονίκη. Τον Ιωαννίνων. Τη Θεσσαλονίκη. Και ξέρανε και οι δύο ήταν καλύτερό του. Το ξέραν ότι ήταν καλύτερό του. Λοιπόν, γιατί εντάξει, είσαι παιδί μου, μάθετε σε μια τάξη. Ξέρεις ποιος είναι ο καλός. Ναι, ξέρω. Βέβαια. Λοιπόν, ξέρω ότι ήταν καλύτερός τους. Ξεκινάγανε δηλαδή ήδη από χαμένη θέση. Και εντάξει. Το σχέδιό του δεν ήθελε η διείσδυση του Βελισσαρίου θα μπορούσε να έχει καταδείξει καταστροφή και να τον έχουν πιάσει εχμάλωτο. Πού, στάντα. Λοιπόν, πώς φτάσανε, καμιά δεκαριά φτάσανε εκεί πέρα που φτάσανε. Όχι, φτάσανε ολόκληρο τάγμα τελικά. Αλλά βοήθαγε ο Θεός, ρε παιδί μου, να μην τους πάρουν καμία φορά, θα σου πω. Κοιμόταν ο Θεός. Εντάξει. Και μόλις είδαν οι Τούρκοι και έχουν φτάσει εκεί, σου λέω, μας έχουν πει από παντού. Δηλαδή, είναι σαν να βλέπεις ένα κλέφτη στο σπίτι σου μέσα και να λες αμάν πλακώσαν οι κλέφτες και αυτός να έχει μπει κατά λάθος, κακομίζει, γιατί είχα στον δρόμο, πήγαινε αλλού. Και εσύ να τον βλέπεις και να του λες πάρε ό,τι θέλεις, άσε με, μη σκοτώσεις μόνο. Μπορώ να σκοτώσω.
Λοιπόν, κάπως έτσι. Άρα φεύγει και ο Φλεβάρι του 2013. Έχουμε απελευθερώσει τα Γιάννενα και ξεκινάμε προς τα πάνω τώρα. Έτσι. Έχουμε το... Κοριτσά και τα λοιπά. Μανιο... Εντάξει, υπάρχουν, σου λέω, κάποια ακόμα και πιο πριν και πιο μετά. Μέχρι το Μάρτιο λίγο πολύ υπάρχουν ψιλομάχες. Μετά σταματάει. Ο πόλεμος ούτως ή άλλως γινόντουσαν ήδη συνομιλίες με Τουρκούς για ειρήνευση. Και μάλιστα έχουν ξεκινήσει πολύ την πτώση των Ιωαννίνων και εμείς το κρατάγαμε για να πάρουμε τα Ιωάννινα. Εντάξει. Το τραβάγαμε εμείς σε μάκρο δηλαδή για να πάρουμε τα Ιωάννινα πρώτα. Ναι. Γιατί η συμφωνία ήταν ότι. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν. Αλλά τότε θέλω να πω ήταν η πρώτη φορά που απελευθερώθηκε η Βόρεια Ήπειρος. Ναι. Τότε. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα τώρα. Μετά. Το 14 που γίνανε τελικές ρυθμίσεις, γιατί κάποια στιγμή αποφάσισαν οι μεγάλες δυνάμεις ότι πρέπει να φτιαχτεί κράτος της Αλβανίας. Ναι. Και εμάς μας συνέφερε, γιατί σε τελευταία ανάλυση ως τότε ήταν Τουρκία η Αλβανία. Δηλαδή, μείωνες και την Τουρκία με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Ξεκινώντας, άρχισε να κουνιέται στο χάρτη. Μια φορά να είναι εδώ και μια να είναι πιο κάτω. Έτσι, και μέχρι να βρει την τελική του θέση. Και φυσικά γινόντουσαν πολλά παζαρέματα γύρω από αυτό. Ναι. Και όπως πήραν εδάφια από εμάς, πήραν και από τους Μαυροβούνιους και από τους Σέρβους. Έτσι. Γιατί και αυτοί είχαν καταλάβει τα Σκόδρα, είχαν καταλάβει πολλά εδάφη της σημερινής Βόρειας Αλβανίας. Ναι. Αλλά εντάξει, προκειμένου να τελειώνει ο πόλεμος, βρείτε τα... Εμείς είμαστε εδώ οι μεγάλες δυνάμεις, άντε μη μας ζορίζετε και πολύ, γιατί ναι. Μας τρέλα και έχουμε κρυφτείες. Μην ξεχνάσουν την εποχή που οι μεγάλες δυνάμεις, γιατί μας δώσαν να πολεμήσουν μεταξύ τους, έτσι. Είχαν πραγματικά και άλλες δυνάμεις. Σωστό. Είναι δύο χρόνια πριν το πρώτο παγκόσμιο. Τι δύο χρόνια. Τι δύο χρόνια, το 14. Ένα χρόνο. Μιλάω για το 13. Σωστό. Ναι. Δηλαδή, σωστό. Είμαστε, παιδιά, έχουμε και δικά μας τώρα. Ναι. Και καθώς μιλούμε τώρα γιατί, για πώς το λένε, την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, Φλεβάρι του 2013, το Δεκέμβριο του 2012 και το Γενάρη του 2013 έχουν λάβει χώρα οι δύο μεγάλες νομαχίες που καθόρισαν της Έλλης και της Λίμνου. Της Έλλης και της Λίμνου, τους πήρε τα σκάλπα, ας πούμε, ο Κουντουριώτης. Πολύ, κοίταξε, άμα κοιτάξεις απώλειες, δεν βυθίστηκε καταρχήν κανένα πλοίο. Πολλοί μπορούν να το δουν αυτό και σαν ισοπαλία, αλλά μόνο ισοπαλία δεν είναι. Γιατί σημασία στη μάχη δεν έχει πόσους σκότωσες. Έχει πόσοι μετά τη μάχη τολμάνε ακόμα να θέλουν να πολεμήσουν. Και πόσους έκοψες την όρεξη να πολεμάνε. Σωστό. Και η όρεξη του τουρκικού ναυτικού να πολεμήσει κόπηκε εντελώς. Και με την πρώτη ναυμαχία, αλλά ιδίως μετά και με τη δεύτερη. Όπου εκεί πάθανε και χοντρές ζημιές. Αυτοί ξαναβγήκανε. Μετά την αμαχία της Έλλης και της Λίμνου, ξαναβγήκαν στο Αιγαίο μετά το 1974. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι. Όπως το λες. Και φυσικά τότε έλαβε χώρα και αυτό το τηλεγράφημα του Κουντουριώτη, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία, με τις ευχάς του Βασιλέως και την βοήθεια του Θεού, πλέον με θορμής ακαθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης. Εναντίον του εχθρού του γέννης. Εναντίον του προαιωνίου εχθρού. Ναι, όπου τους τσάκησε ο ο Κουντουριώτης. Κλειστήκαν μέσα, δεν ξαναβγήκαν. Κάνανε μια προσπάθεια βέβαια μετά με το γρήγορο που είχαν αυτό το Χαμηγέ. Ήταν, ποιο ήταν. Αυτό ήταν εντάξει, προσπάθεια να προσανατολίσουν πριν τη δεύτερη ναυμαχία. Ναι. Το βγάλανε στο Αιγαίο. Δεν μάσησε βέβαια. Άσανε και στη Σύρο και βουλιάξαν εκεί πέρα ένα καράβι δικό μας. Ένα μεταγωγικό οπλισμένο. Το οποίο βέβαια το ξαναβγάλαμε και το ξαναφτιάξαμε. Δηλαδή, το βγάλαμε. Το αδειάσαμε την Ελλάδα, το βγάλαμε. Το οποίο ήταν ένα ωραίο υπεροκιάνιο της εποχής, δηλαδή. Και προσπαθούσαν να μας παρασύρουν στην ουσία. Δεν μας παρασύρανε, αυτό αναγκάστηκε και έφτασε στην Αλεξάνδρεια και σταμάτησε εκεί πέρα. Και μάλιστα ήταν ωραίο το μασκάρεμα για να βγει. Όπου ξέρω εγώ, αντί για τρία φουγάρα είχε βάλει τέσσερα και κάτι τέτοια, είχε βαφτεί άλλα χρώματα να θυμίζει κάποιο. Α, δεν το ήξερα. Κάτι τέτοια κόλπα, ναι. Το γεγονός είναι ότι ο Κουντουριώτης δεν έφαγε τον ελιγμό. Δεν τσίπησε. Όχι μόνο δεν έφαγε, αλλά κατάλαβε μετά την αμαχία της Έλλης
ότι έπρεπε να τους δουλέψει λίγα για τους Τούρκους. Γι' αυτό η δεύτερη έγινε στη Λίμνο. Η Λίμνος είναι πολύ πιο μακριά από, από τα στενά. Τι έκανε λοιπόν. Φαντάσου λιγάκι τη Λίμνο, ένα νησί. Αυτός καθόταν στο κάτω μέρος της, που είναι ο κόλπος του Μούδρου. Και περίμενε εκεί τους Τούρκους. Περίμενε εκεί γενικά. Να βλοχούσε. Και όταν ειδοποιήθηκε ότι βγήκανε οι Τούρκοι από τα στενά, περιμένετε, λέει, τώρα έχουμε πρωινό, δεν χρειαζόμαστε. γιατί ήθελα να τους βγάλει, να τους αφήσει να βγουν εντελώς έξω. Προηγούμενη φορά όρμησε κατευθείαν και προλάβανε οι άλλοι και κρύφτηκαν στα στενά αμέσως. Οπότε τώρα ήθελα να τους παγιδέψει, να τους αφήσει να βγουν για καλά. Εντάξει. Τους άφησε λοιπόν, βγήκαν καλά, φτάσανε κοντά στη Λίμνο και τότε τους όρμησε. Και είχε να τους βαράει ώρα, γιατί μέχρι την είσοδο των στενών μπορούσε να τους βαράει. Μετά δεν γινόταν, γιατί υπήρχαν τα παράκτια πυροβολία τα Τούρκικα, τα οποία θα μας λιανίζαν. Ήμασταν συνεχώς κοντά, έτσι. Εκείνο το τηλεγράφημα το ιστορικό που τους έστειλε και τους λέει: «Παιδιά, δεν σας βλέπω, πού είστε, σας ψάχνω, δεν έχετε κάνει να σας στείλω». Πότε... Αυτό είναι πριν την πρώτη ναυμαχία. Είναι πριν την πρώτη ναυμαχία. Α, είναι πριν την πρώτη ναυμαχία. Ναι, ναι. Τον είχε πιάσει η φρακτούρα, το πώς το λες, θα γίνει ένα παιδί από αυτούς. Του στρόλαρε. Ναι, ναι, στρόλαρε. Μάλιστα. Οπότε φτάνουμε Μάρτιο... Φτάνουμε Μάρτιο του 2013, έχουμε καθαρίσει την κατάσταση στο Αιγαίο, έχουμε φτάσει μέχρι Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, τα έχουμε καθαρίσει έτσι όλα. Και από το Μάρτιο-Απρίλιο, ας το πούμε έτσι, Απρίλιο-Μάιο και το μισό Ιούνιο υπάρχει μια Αιγυρία. Και αντίπαλος είναι η Βουλγαρία. Προσευχής αντίπαλος είναι η Βουλγαρία. Φαίνεται πλέον από 1000 σημάδια. Μπράβο. Λοιπόν, και οι οποίοι μάλιστα κάνουν και χοντράδες, κάνουν επιθέσεις σε δικά μας στρατεύματα εκεί πέρα που είναι στη γραμμή τη διαχωριστική, κάνουν σφαγές, κάνουν διάφορα τέτοια. Και εμείς είμαστε σε μια κατάσταση που θύμιζε Pearl Harbor. Δηλαδή περιμέναμε πως θα κάνουν τη μεγάλη βλακεία. Mm-hmm. Το δάχτυλο σκανδάλι. Τη μεγάλη βλακεία την κάνανε νύχτα 16-17 και μάλιστα ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς επιδιώκανε. Δηλαδή, επιδιώκανε να φτάσουν γρήγορα στη Θεσσαλονίκη, το κάνανε γιατί τρογότσαν μεταξύ τους. Κατά πάσα πιθανότητα έχει να κάνει με το ότι τρογότσαν και λίγο μεταξύ τους. Και άλλοι θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο και άλλοι θέλουν να συνεχίσουν. Οπότε, επειδή πήγαν να επικρατήσουν αυτοί που θέλουν να σταματήσουν, αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν, πάμε τώρα γιατί μετά θα έρθουν οι άλλοι και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εντάξει. Και πιεστήκανε λίγο δηλαδή και ξεκίνησαν χωρίς να έχουν ένα καλό σχέδιο. Ταυτόχρονα να πούμε το εξής, ότι και στα Ιωάννινα, αλλά και μετέπειτα, με τους Βούλγαρους, εμείς χρησιμοποιούσαμε κατά κόρον αυτό που χρησιμοποιούσαμε και από τον καιρό του Μαραθώνα και από πιο πριν και από τον καιρό του Τροϊκού Πολέμου, την παραπλάνηση. Όπως δηλαδή στον Τροϊκό Πόλεμο είχαμε το Δούριο Ήπο, την παραπλάνηση την έχουμε πάντα πρόχειροι οι Έλληνες. Σαν το 40 που λέγαμε πριν, όπου νομίζαν ότι θα υπάρχει μόνο μια μεραρχία στην Ήπειρο Ιταλή και εμείς, ναι, είχαμε μια μεραρχία, αλλά η ίδια δύναμη σώματος στρατού. Ναι. Λοιπόν, και είχαμε σκάψει όλα τα βουνά και δεν ξέρανε ούτε που είναι τα στρατηγεία μας, ούτε τίποτα. Και είχαμε επισημάνει όλα τα δρομολόγια, είχαμε κρύψει τα πυροβόλα να μην φαίνονται. Φοβερή δουλειά είχε γίνει. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει και παραμονές του πολέμου με τους Βούλγαρους. Τους την έχουμε στημένη από όλες τις πάντες, γιατί ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα κάνουν τη χοντράδα. Μόλις κάνουν τη χοντράδα, δηλαδή 16-17 ξεκινάνε αυτοί να εισβάλλουν σε εμάς και στη Σερβία, στα εδάφη που είχαν οι Σέρβοι τότε. Και εμείς την έχουμε στημένη. Το πρώτο που κάνουμε είναι αδειάζουμε Θεσσαλονίκη από Βουλγάρους, συλλαμβάνουμε, μαζεύουμε γύρω 2.500 Βουλγάρους που ήταν εκεί. Αφήσαμε μόνο τον στρατηγό να αποχωρήσει. Γεια σας και να μας γράφεις, γιατί είμαστε ακόμα σύμμαχοι. Αυτούς τους άλλους άστους εδώ. Λοιπόν, και μετά αρχίζει κατευθείαν η επίθεση. Τους έχουμε ξεγελάσει και αυτοί περιμένουν ότι θα επιτεθούμε ανατολικά από το Παγκαίο και προς τις Σέρες. Με αποτέλεσμα ο μισός στρατός τους να είναι εκεί. Και εμείς πήγαμε στο Γκυλγκές. Είναι κοπαλία δυνάμεων και οι δύο χώρες έχουν περίπου 80 τόσα τάγματα η καθεμία. Στην πραγματικότητα, στο μέτωπο που πήγαμε να πολεμήσουμε, δηλαδή στο Κυλκής Λαχανάφτη, έχουν 40. Τα υπόλοιπα θα έχουν στην Σέρες. 21 Ιουνίου. Ναι. 19 με 21. Είναι τρομερό.
16 με 17 τη νύχτα γίνεται η επίθεσή τους. 17 αδειάζουμε Θεσσαλονίκη από Βουλγάρους και τους λαμβάνουμε όλους. 19 πρωί-πρωί ξεκινάει η επίθεσή μας. Το Κυρκής Λαχανίας. Δηλαδή είσαι που προλαβαίνεις περπατώντας να φτάσεις. Εντάξει. Ναι. Και εκεί πέρα, με το που φτάσαν δηλαδή στο μέτωπο η δική μας, καλώς τα παιδιά μπείτε. Ξεκινάτε. Η σχεδίαση της μάχης είναι εκπληκτική από μεριάς μας. Έχουν γραφτεί βλακίες τόνοι ολόκληροι για το πώς ήταν μια κακοσχεδιασμένη μάχη και πήγαμε με τοπικά και είχαμε πολλές απώλειες γι' αυτό και πάει λέγοντας. Καταρχήν είχαμε πολλές απώλειες για δύο λόγους. Γιατί οι Βούλγαροι δεν ήταν Τούρκοι και πολεμάγανε, δεν παραδεινόντουσαν εύκολα. Και δεύτερον, είχαν πολύ καλύτερο στρατό από τους Τούρκους. Και πολύ πιο πεισματάριδες, αλλά και καλύτερο στρατό. Καλύτερα εξοπλισμένοι, καλύτερα εκπαιδευμένοι κλπ. Εντάξει. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, τους πήραμε το Κιλκής μέσα σε δύο μέρες. Το οποίο Κιλκής ήταν η μικρή Σόφια. Γιατί ήταν μια καθαρά βουλγαρική πόλη, με ελάχιστους Έλληνες και άλλους τότε. Και πάρα πολύ καλά οχυρωμένοι. Ναι. Εάν πας μάλιστα στο Κιλκής και δεις το πεδίο της μάχης, μπροστά τους έχουν μια περιοχή που είναι γυμνή εντελώς, ιδανική για να έλα εδώ να σε βαράω. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, εμείς τι κάναμε? Δεν πήγαμε εκεί να μας βαράνε. Εμείς, όπως και στο 40, βάλαμε κάποιες μεραρχίες στο κέντρο για να τους αγκιστρώσουν, όπως λέμε στρατιωτικά. Και οι καλές μεραρχίες, καλές με την έννοια οι μεραρχίες που είχαν τους Ευζώνους, για παράδειγμα, πήγαν στα πλάγια. Η δέκατη μεραρχία, που ήταν ο μέτραχος ο Παρασκευόπουλος και είχε τρία συντάγματα Ευζώνων. Λεωνίδας Παρασκευόπουλος. Ναι, ήταν το άκρο αριστερό. Αυτή πήγε στη Δοϊράνη μαζί με την τρίτη. Στο δεξιό του, όπως κοιτάμε εμείς, δηλαδή ανατολικά, είχαμε την πρώτη και την έκτη. Η έκτη είχε επίσης δύο συντάγματα με Ευζώνους. Μάλλον ψέματα, είχε ένα σύνταγμα Ευζώνων και δύο συντάγματα πεζικού. Και η πρώτη ήταν επίσης μια πολύ δυνατή μεραρχία. Δηλαδή, τις καλές μας μεραρχίες έχουμε βάλει στα άκρα. Και έχουμε αφήσει το κέντρο με σκοπό την αγκίστρωση μόνο την δεύτερη, τρίτη και τέταρτη και την πέμπτη. Εντάξει, τέσσερις μεραρχίες που η εντολή τους είναι πηγαίνετε λίγο-λίγο να σας βλέπουνε. Να σας βλέπουνε, να σας βαράνε, αλλά εσείς να φυλάτε. Δυστυχώς, επειδή πολλοί από τους αξιωματικούς μας και τους ανώτερους και τους ανώτατους κοιτάγανε πώς θα δοξαστούνε, αλλά και στη τελευταία ανάλυση, επειδή το έχουμε το επιθετικό μέσα μας, δηλαδή ο Έλληνας στρατιώτης δεν είναι για άμυνα, είναι για επίθεση. Στην άμυνα το πολύ πολύ να σκάψουμε ένα ταχύσκαπτο, κατά τη λέξη ταχύσκαπτο, δηλαδή στα γρήγορα, χαράκομα. Χαράκομα κανονικό, εμείς δεν ξέρουμε να φτιάχνουμε. Οι Βούλγαροι είχαν κάτι χαρακόμματα φοβερά. Μέχρι και σκεπάσματα μεταλλικά από πάνω, τηλεφωνικές γραμμές να επικοινωνούν και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Μεγάλα σε βάθος, δηλαδή είχαν θέσεις ορθίως βάλλοντος που λέμε, ενώ τα δικά μας ήταν ταχύσκαπτα να κάθεσαι εκεί πέρα έτσι να έχεις ξαπλώσει και έτσι να έχεις δύο πέτρες μπροστά σου. Λοιπόν, εμείς είμαστε εργαλείο επίθεση, είναι ξεκάθαρο. Γιατί είμαστε τεμπέληδες ενδεχομένως και δεν είμαστε για να σκάφουμε, εμείς είμαστε για να επιτεθούμε, να τελειώνουμε, να πάμε σπίτι μας. Δεν είμαστε να αποτεμάμε τώρα σαν το Βερντέν ή άλλοι που πολεμάγανε 4 χρόνια. Άμα είχαν πάρει από εμάς, θα είχαν τελειώσει τα κατάκα. Λοιπόν, εκεί στο, πώς το λένε, πήγαμε οι καλές μεραρχίες από δεξιά και από αριστερά. Δηλαδή, αριστερά είχαμε τη δέκατη του Παρασκευόπουλου με τρία συντάγματα Ευζώνων και την τρίτη, που επίσης ήταν μια πολύ έμπειρη μεραρχία. Λοιπόν, οι οποίες πήγαν από αριστερά για εδώ Ιράνη. Γιατί για εδώ Ιράνη? Γιατί εδώ Ιράνη είναι σιδηροδρομικός κόμβος στην εποχή εκείνη. Και κέντρο ανεφοδιασμού. Αν πάρει τη Δοϊράνη, κόβονται αυτομάτως οι Βούλγαροι και δεν μπορούν να υποχωρήσουν παρά μόνο με τα πόδια και παρά μόνο τρέχοντας μέσα από τα περάσματα στο. Πώς λέγονται, Μωρέκη, στα στενά της Κρέσβα. Ναι, στον Μπέλες. Λοιπόν, δηλαδή τα τρένα κλπ. Τα ξεχνάμε. Εντάξει. Ούτε μπορεί να στείλει στο στρατό αυτόν να ενισχύσει ενδεχομένως και από εκεί που έχουν οι Σέρβοι, αν είχε ανάγκη. Πρέπει να το στείλεις από αλλού και τέλειωσες. Διαχωρίστηκε τον έσπα στο στρατό στα δύο. Οπότε, εμείς έχουμε βάλει σαν στόχο
από τη μια μεριά δεξιά, το να πάρουμε το λαχανά και να φτάσουμε μέχρι τα περάσματα του ποταμού του Νέστου, για να του αποκλείσουμε του άλλου να μην μπορούν να έρθουν για ενισχύσει. Το οποίο σε έναν βαθμό το πετύχαμε. Απλώ εντάξει, εξαντλημένοι κλπ. Φτάσαν, δεν φτάσαν στι γέφυρε. Φτάσαν οι Βούλγαροι από μόνοι και σε πήραν τον πανικό. Νομίζω ότι είναι δική μα που του κυνηγάμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μα το λέει και ο Κωνσταντίνο αυτό μετά. Το λέει και ο Κωνσταντίνο. Ναι. Ο οποίο Κωνσταντίνο ήταν του. Τώρα καταδιώκουμε. Και μάλιστα μα... και πήρανε χειρόγραφα. Καταδιώκατε αγρίω. Και... Να σας πω τώρα να διακόψουμε, αν μου επιτρέπετε. Ναι, παρακαλώ. Είναι έτος 2000. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή μπροστά μου, έχω το σκηνικό. Έτος 2000, στις αίθουσες διδασκαλίες στη σχολή, στρατηγός Γεώργιος Στασούλης και μας κάνει τη μάχη Κιλκής Λαχανά. 29 Ιουνίου ήταν και η ημερομηνία που, ορκιστήκε η τάξη μου από τη σχολή, από την προαγή. Λοιπόν, και μας κάνει την μάχη του Κιλκής Λαχανά και μας διαβάζει τη διαταγή. Κιλκής, καταλαμβάνετε, εχθρός καταδιώκεται, καταδιώξατε απεινός και αγρίως μέσα στις εξαντλήσεώς σας. Λοιπόν, έγινε το σλόγγαν της χρονιάς τότε. Εκείνη τη χρονιά λέγαμε μεταξύ μας απεινός και αγρίως. Μιλάμε, το θυμάμαι σαν τώρα σας λέω. Η μόνη περίπτωση που υπήρξε, το είπαμε και πριν, ταχύτερη προέλαση στα ιστορικά της πολεμικής ιστορίας της σύγχρονης, δηλαδή ταχύτερη από τη δική μας προέλαση από τη Μελούνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ήταν του Ρόμελ με την 7η μεραρχία και ήταν μόνο μια μεραρχία. Έτσι, μάλιστα. Και από ασφαλτοδρόμους και κάρτες ήγη και τα πάντα. Και αεροπορική. Στην ουσία, ο Κωνσταντίν, στην ουσία αυτό το απεινό το έγραψε με το χέρι. Με το χέρι. Ναι. Δηλαδή, στην ουσία, ο Κωνσταντίν. Που ετοίμαζε το επιτελείο και αυτό συμπλήρωνε με το χέρι από κάτω. Σωστό. Στην ουσία, τι του είπε. Πάρτε το σφαλάκι μέχρι να πέσετε κάτω. Και μετά στα μνημονεύματα γράφει ότι προχωρούσα, λέει, μετάλογο και κατέρωθε του δρόμου μετά. Έβλεπα στρατιώτες δικούς μας σε μιλιπόδημη κατάσταση. Τόσο φαλάκι τους είχαμε πάρει. Έτσι. Μα για να καταλάβεις τι έγινε, στην υποχώρησή τους οι Βούλγαροι τότε έπεσε τόσο πανικός που υπήρξαν φαντάροι και μονάδες που βρεθήκαν στην Τζουμαγιά. Τον Μπλαγκόευγραντ. Πόσο από, από τα σύνορα, εντάξει, πήγανε με τα πόδια μέχρι τον Μπλαγκόευγραντ. Εκεί δηλαδή που γίνανε τελευταίες μάχες του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Και εκεί τελειώσανε, οι μάχες. Εκεί τελειώσανε. Δηλαδή, ναι. Η Βουργή Σόφια. Ήταν η Κρέσνα και η Τζουμαγιά οι τελευταίες μάχες του Δεύτερου Βαλκανικού. Όπου στην Κρέσνα χάσαμε το Βελισσαρίο, τον ήρωα. Χάσαμε πολλούς εκεί πέρα. Χάσαμε τον Γιώργη τον Κολοκοτρώνη, τον εγγονό του Θεόδωρου. Έτσι. Και τέλος πάντων, ναι, αυτά. Εν τω μεταξύ, στη θάλασσα τι κάναμε, δηλαδή μετά... Το δεύτερο πόλεμο δεν υπήρχε θάλασσα, γιατί πού να βρεις θάλασσα. Ναι. Ναι. Το μόνο που κάναμε, δηλαδή, ήταν φυλάγαμε, μην κάνουν καμιά βλακία οι Τούρκοι. Ναι, αλλά δεν το σκεφτήκαμε. Κάμια μεταφορά επίσης κάναμε. Άντυξη. Ας πούμε, για παράδειγμα, στις πρώτες μάχες εκεί που γίνανε κάτι ψηλό αυτό και στο Παγκαίο και τέτοια, έριξε και 5 κανονιές ο στόλος στηρίζοντας το πεζικό σαν ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό. Επειδή, να σας ρωτήσω τώρα κάτι και να είναι έτσι, να κλείνουμε σιγά σιγά, γιατί για ένα μισά ώρα ξεκινήσαμε και συμπληρώνουμε τώρα 2 ώρες. Λοιπόν, αλλά θα μπορούσαμε να συζητάμε μέχρι αύριο το πρωί. Η αγαπημένη σας στιγμή των Βαλκανικών πολέμων, ποια είναι? Τι να σου πω. Λογικά οι μάχες του, οι πρώτες του Σανταπόρου, γιατί ξέρεις, χωρίς αυτές δεν γινόταν τίποτα άλλο. Δηλαδή, αυτές είναι που ανεβάσαν το ηθικό μας, που αναπτερώθηκε, που πιστέψαμε στις δυνάμεις μας. Τα υπόλοιπα μετά ερχόντουσαν από μόνα τους σχεδόν. Δηλαδή, θα έλεγα ότι αυτό ήταν το ξεκίνημα, το καλό ξεκίνημα. Μάλιστα. Και βέβαια η Κιλκής Λαχανά που οι καλύτερες μονάδες είχαν πάει στα πλάγια και γι' αυτό την κοπάνησαν. Ξέρεις, η μάχη του Κιλκής Λαχανά κράτησε πολύ λίγο. Γιατί? Γιατί το πρωί της τελευταίας ημέρας στέλνουν ένα αεροπλάνο αναγνωριστικό οι Βούλγαροι να δουν τι γίνεται και πώς έχουν τα πράγματα και τότε παίρνουν χαμπάρι ότι πάνε να τους κυκλώσουμε από 2 μεριές. Ότι πάει να γίνει διπλή υπερκέραση. Η μία από η μεριά του Λαχανά και πάνω. Και κόβοντας τους τις γέφυρες στο Όλιακο και αυτά, και οι άλλοι που πήγαινε στην αρχαία με την... Πες το, μωρέ, στο Ιράνι. Στο Ιράνι. Εντάξει. Ναι.
Εκεί καταλαβαίνω ότι υποχωρούμε ή μας κλείσαν μέσα. Και μας πιάσαν όλους. Μάλιστα. Και από εκείνη την ώρα ξεχάσαμε. Είναι διεκόμενη πλέον η Βουλγαρία. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να γίνει άλλη μάχη σοβαρή στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Βεβαίως έγιναν οι βαριές μάχες στο τέλος με τις πολλές απώλειες εκεί που σκοτώθηκε του Βελισσαρίου κλπ. Κλπ. Όπου πολεμάγαμε τις πέτρες. Βγαίνοντας από την Κρέσνα αυτά, είναι το 1378 το ύψωμα κλπ. Είναι λίγο πριν την Τζουμαγιά. Λίγο πριν δηλαδή την τωρινή, τον Μπλαγκόευγκρατ. Μετά, όπου και πάλι... μετά αρχίζει η πεδιάδα. Δηλαδή, άμα περάσει αυτά τα βουνά, μετά είναι πεδιάδα. Και εκεί κάνουν. Η πεδιάδα τη Σόφια. Δίνουν τα ρέστα, να το πούμε έτσι, οι Βούλγαροι, για να μας ανατρέψουν και να γλιτώσουν τελευταία στιγμή. Γιατί ναι. Δίνουν ταυτόχρονα και διαπραγματεύσει για τη λήξη του πολέμου. Έχει μπει η Ρουμανία από πάνω. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να φτάσει στη Σόφια, η οποία είναι μόνο 50 χιλιόμετρα και δεν υπάρχει κανείς να εμποδίζει. Και εκεί κάπου αναγκάζονται οι άλλοι να. Που είναι σταματάμε. Και γενικά κανείς δεν ήθελε. Οι Ιουγκοσλάβοι έχουν σταματήσει να πολεμάνε από πολύ νωρίτερα οι Σέρβοι, γιατί ούτε αυτοί θέλουν να διαλυθεί η Βουλγαρία. Και για να μην σταπολογώ, ήταν απόφαση και των μεγάλων δυνάμεων και όλων λίγο πολύ και της λογικής της ίδιας ότι να μην διαλυθεί η Βουλγαρία. Πετσοκόφτε τι κάνετε, ό,τι θέλετε, πάρτε από εδώ, πάρτε από εκεί, αλλά να μείνει η Βουλγαρία χρειάζεται. Εντάξει. Αυτό. Όπου και πάλι σε αυτές τις μάχες η επιμελητία δεν πρόφτενε την πρώτη γραμμή. Δεν πρόφτενε. Δηλαδή ο Βελισσαρίου πολεμούσε με πέτρες πριν πέσει. Και οι πέτρες δυσκοτώνουν. Ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, δεν αναφέραμε καθόλου την ανατίναξη του Φετίχ Μπουλέντ από το Βότσι. Φετίχ Μπουλέντ. Φετίχ Μπουλέντ. Λοιπόν, καταρχήν μιλάμε για ένα πλοίο παροπλισμένο. Έτσι. Τα πυροβόλα του δεν ήταν πάνω, ήταν στεριά. Τα είχαν κάνει παράκτητα πυροβόλα. Ωστόσο, η σημασία η μεγάλη του πράγματος είναι ότι εσύ μπαίνεις πίσω στην αυλή μου και εκεί που έχω ένα ωραίο συντριβάνι πας και μου τον αντινάσεις. Ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, έχεις από εκεί που δεν σε περιμένω καν και μου κάνεις μια επίδειξη δύναμης τροπιλίζοντας ένα πλοίο. Ξέρεις, το περίεργο που υπήρχε εκείνη την φάση στη Θεσσαλονίκη είναι ότι εκτός από τα ναρκοπέδια που υπήρχαν και δυσκόλευαν το να μπουν τα δικά μας τα τροπιλοβόλα, υπήρχαν και ένα σωρό πολεμικά πλοία των μεγάλων δυνάμεων. Υπήρχαν γαλλικά, γερμανικά, αυστριακά, όπως τα λένε, αγγλικά, ό,τι θέλεις. Όλοι ήταν εκεί. Γιατί πάντα γυρνάγανε τη Μεσόγειο όλοι τους. Και εκεί είχε ενδιαφέρον την εποχή, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται. Εσύ έπρεπε λοιπόν και προσεκτικά να μην χτυπήσει κανέναν άλλον. Και να μην σταπολογώ, ήταν χτύπημα στο ηθικό κατά βάση. Δηλαδή το ότι ήρθα από εκεί που δεν με περιμένατε. Αυτό ήταν το τολμηρό και το αποτέλεσμα της όλης της υπόθεσης. Και το κεντρικό. Διαφορά. Αλλά μεταξύ μας στρατιωτικά είχε ταυτόχρονα τεράστια διαφορά. Γιατί στρατιωτικά δεν έχει σημασία να καταστρέψει μόνο τις δυνάμεις του αντιπάλου. Κυρίως έχει σημασία να καταστρέψει το ηθικό του αντιπάλου. Τη θέληση για πόλεμο. Έτσι. Άμα καταστρέψει τη θέληση για πόλεμο, εκεί τελείωσε. Εκεί τελείωσε το πράγμα. Έτσι. Το μάτς τελείωσε. Έτσι, λοιπόν, και μάλιστα το κεντρικό ιστείο, το κεντρικό καράτη του Φετίχ Μπουλέντ. Το κάνανε στη Θεσσαλονίκη στο Λευκό Πύργο. Είναι ο ιστός πάνω στο Λευκό Πύργο. Έτσι. Λοιπόν. Νομίζω δεν είναι ακόμα πια. Πρέπει να έχει χαλάσει και να έχει αλλαχτεί. Ναι, έχει αλλαχτεί τώρα. Απλά το μεταξύ, αυτό μην το λέμε. Ναι. Και ότι ήμασταν οι πρώτοι που χρησιμοποιήσαμε την αεροπορία για πολεμικούς σκοπούς. Με τον Δημήτρη και τον Καβέρο, και πολλά. Δηλαδή, πολλές πρωτοπορίες. Μάλιστα. Ωραία. Και μέσα σε 1,5 χρόνο, λοιπόν, διπλασιάσαμε την Ελλάδα. Λιγότερο από 1,5. Τι, ούτε χρόνο. Λιγότερο από 1,5 χρόνο. Ναι. Δηλαδή, ξεκινήσαμε Οκτώβριο και τελειώσαμε Ιούνιο. Ιούλιο. Σωστό. Ιούλιο. Και διπλασιάστηκε η Ελλάδα. Σχεδόν τα πήραμε όλα, δηλαδή, που ήταν να πάρουμε. Λίγο Θράκη μας έμενε και δηλαδή, μέχρι Νέστο είχαμε φτάσει. Και τα Δωδεκάνησα. Άγιο Κρήτη, Δωδεκάνησα. Θράκη, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Τι πήραμε τότε. Κρήτη την είχαμε. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγα για αυτό. Να το παρεξηγήσει. Η Κρήτη δεν ελευθερώθηκε τότε. Απλώς τότε τυπικά ενώθηκε με την Ελλάδα. Η Ένωση. Δηλαδή. Ναι. Πιο πριν ανήκε τυπικά στην. Πώς το λένε, αλλά με καθεστώς αυτοκέφαλο και. Ναι, αυτοκέφαλο. Να μην τα απολογούμε. Υπήρχε δική μας κυβέρνηση, δικά μας σχολεία, δικά μας όλα. Δικό μας νόμισμα. Ναι, ναι. Εντάξει.
Ο πίγκιπας τάδε και ο πολιτικός τάδε. Ναι. Οπότε στην ουσία τη Βόρεια Ήπειρο, δυστυχώς, ενώ την είχαμε ελευθερώσει αναγκαστικά. Δεν γινόταν όλα. Κάπου, δηλαδή, γιατί μπήκε και κάπου στη Ζυγαριά. Θέλετε από εδώ ή θέλετε από εκεί. Δηλαδή, θέλετε τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ή θέλετε την Βόρεια Ήπειρο. Ναι. Και μάλιστα έκανε και μια ωραία πονηριά τότε ο Βενιζέλος, την οποία πονηριά, άμα την καταλάβουν μια μέρα οι Θρακιώτες, θα τον μισήσουν. Αλλά ήταν πραγματικά ωραία πονηριά. Η οποία ήταν η εξής. Αυτός ήθελε ούτε καν την Καβάλα. Ήθελε γενικά οι Βούλγαροι να βγαίνουν στο Αιγαίο. Να είναι ανάμεσα σε εμάς και στους Τούρκους. Με τον τρόπο αυτό τι κερδίζει κανείς. Πρώτον, ότι οι Βούλγαροι δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι γιατί τους έχεις ανάμεσα σε εσένα και τον Τούρκο, άρα συνοήσε με τον Τούρκο και τους χτυπάνε και οι δύο. Δεύτερον, δεν κινδυνεύεις εσύ από τον Τούρκο γιατί είναι ανάμεσα οι Βούλγαροι. Ναι. Δηλαδή, το πρόβλημα που έχουμε τώρα με την Τουρκία στον Εύρο δεν θα υπήρχε γιατί θα ήταν ανάμεσά μας Βούλγαροι. Εντάξει. Ναι. Και από την άλλη μεριά δεν είχαμε πρόβλημα και με τους Βουλγάρους γιατί βρέστασαι με τον Τούρκο και να δεις αν τολμά να κινηθούν οι Βουλγαροί. Μέχρι ποια πόλη απελευθερώσαμε στην Ανατολική Μακεδονία? Όλες απελευθερώσαμε. Στο δεύτερο Βαλκανικό απελευθερώσαμε ακόμα και Αλεξανδρούπολη. Και πάνω, απλώς τα επιστρέψαμε αυτά. Τα δώσαμε δηλαδή στην Τουρκία αυτά. Ναι. Που η Τουρκία τα είχε χάσει από τους Βουλγαρούς. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σαραδόπουλο, χάρηκα πολύ. Εγώ χάρηκα. Ήταν πραγματικά εξαιρετική. Ήταν ωραία η βραδιά υποψινή. Χρόνια πολλά και πάλι. Έτσι. Και εύχομαι μετά τώρα τα σχέδιά σας τι λένε, τα συγγραφικά σας σχέδια τι λένε. Δυστυχώς με τον κορονοϊό τεμπέλιασα. Αποσυντονίστηκα, γιατί υπάρχουν κάποια βιβλία που είναι σχεδόν έτοιμα. Αυτό που είναι το πιο ενδιαφέρον και το πιο κοντινό σε αυτά που λέμε τώρα είναι το τέταρτο βιβλίο της σειράς. Α. Που είναι μια ανάλυση του τρόπου μάχης. Ο ελληνικός τρόπος μάχεστε κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Που μεταξύ άλλων γκρεμίζει και πολλά παραμύθια που υπάρχουν. Του στείλω ότι εκεί πήγαμε με τοπικά και εκεί πήγαμε έτσι και εκεί ήμασταν απλώς τυχεροί κλπ. Δηλαδή από το βιβλίο μέσα βγαίνει πολύ καθαρά η προετοιμασία που υπήρχε, η πολύ σοβαρή προετοιμασία μάλιστα, και ότι τίποτα δεν κερδίθηκε τυχαία. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι η μετάφραση των βιβλίων αυτών στα αγγλικά. Α. Το οποίο ήταν από την αρχή, ήθελαν να γραφτούν στα αγγλικά πριν τα ελληνικά. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι τα Ελληνόπουλα της Διασποράς έχουν ένα εξαιρετικό εθνικό φρόνημα το οποίο πρέπει να το βοηθήσει κανείς και με ιστορία. Γιατί είναι κομμάτια της ιστορίας που δεν έχουν φτάσει ως αυτούς. Δηλαδή το καλύτερο κομμάτι της ιστορίας δεν έχει φτάσει. Δεν υπάρχει κάτι στα αγγλικά γύρω από αυτούς τους Βαλκανικούς πολέμους. Μόνο για το 40 υπάρχουν, για Μικρασία υπάρχουν. Εντάξει. Αλλά εκεί που ήταν έτοιμο, συνειδητοποίησα τότε που τα ετοίμαζα αυτά ότι είμαστε στο 12 και ότι έχω τα 100 χρόνια και ότι τίποτα δεν θα γραφτεί στην Ελλάδα και όπως τίποτα δεν γράφτηκε στα 100 χρόνια από τους Βαλκανικούς πολέμους, δεν γράφτηκε ούτε ένα βιβλίο πέρα από το δικό μου. Εδώ φέτος δεν γιορτάσαμε τα 200 χρόνια επισήμως. Έτσι. Τα 100 χρόνια των Βαλκανικών τώρα. Είναι θλιβερά πράγματα αυτά. Θλιβερά. Θλιβερά. Εγώ έχω τις εκδόσεις του ΓΕΣ προσωπικά που έχω μεγάλη βιβλιοθήκη. Τους Βαλκανικούς τους διδάχτηκα στη Σχολή Ευελπίδων και από τότε δεν ξανακούμπησα. Ξέρετε ότι υπάρχουν τρεις εκδόσεις κατά σειρά για τους Βαλκανικούς. Του ΓΕΣ. Δεν το ήξερα αυτό, όχι. Λοιπόν, υπάρχει μια έκδοση που είναι βενιζελική. Πού, μη μου λέτε τώρα. Και μια που πάει να τα συμμαζέψει η τελευταία του 1974. Αυτή πρέπει να έχω πω. Πες τώρα. Εντάξει. Πες τώρα. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια να σας πω. Του χρόνου τώρα, εντάξει, τελειώνει και η χρονιά. Του χρόνου έχουμε τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική εκστρατεία. Καταστροφή. Ειλικρινά δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτή την περίοδο. Ούτε κι εγώ. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να γράψουν κάτι παραπάνω. Αλλά είναι τόσο θλιβερό γιατί βγάλαμε τα ματάκια μας. Εντάξει. Τι άπει κανείς. Σου δίνουν οι άλλοι το δικαίωμα να πας στη Μικρά Ασία
Και έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να υπάρχουν διάφοροι που να λένε γιατί πήγαμε στην Ρωσία. Ρε βλάκα, πήγε στη Ρωσία για να σου δώσουν το δικαίωμα να πας στην Κρασία. Έτσι το κερδίσαμε. Έτσι το κερδίσαμε. Με το ότι στείλαμε ένα σύνταγμα στη Ρωσία. Γιατί στη μεσημβρινή Ρωσία. Και ουσιαστικά στην Οδυσσό που είναι γεμάτοι Έλληνες. Λοιπόν, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο συμμετείχαμε ελάχιστα. Ελάχιστα συμμετείχαμε. Δηλαδή σε μια μάχη όλοι και όλοι συμμετείχαμε στην πραγματικότητα. Στην τελευταία εκεί πέρα που είχε κρυφτεί. Μάχη των Σκρά. Ναι. Στο τέλος, στο Σκράντι Λέγκεν που λένε. Στο Σκράντι Λέγκεν, ναι. Εκεί είχε κρυφτεί ο πόλεμος, έτσι. Ένα μήνα μετά τελείωσε. Λοιπόν, ίσα που προλάβαμε με λίγα λόγια. Και το ωραίο είναι ότι του εντυπωσιάσαμε πάντως, γιατί δεν περιμέναν ότι θα νικούσαμε. Περιμέναν ότι θα κολλήσουμε σαν αυτούς εκεί, χαρακόμματα και εδώ στους χαρακόμματα. Ναι, ναι, το ΣΚΡΑ δεν έπεφτε χωρίς τους Έλληνες, τέλος. Ναι, είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές, ναι. Σαφές. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ κρατάμε επαφή. Όποιος θέλει να παραγγείλει τα βιβλία direct message στο Messenger στο Facebook, Φώτης Σαρατόπουλος, και έρχεται σε επαφή μαζί σας. Και στο επανειδή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να λέμε. Να έχουμε να λέμε. Έγινε. Χρόνια πολλά και πάλι. Πάρα πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Άντε, σας χαιρετούμε. Γεια. Καλό βράδυ και καλή αυριανή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια.